Γεια σας. Σας καλωσορίζω στο νέο εξάμεινο, δεδομένου ότι είναι το πρώτο μάθημα που παρακολουθείτε στο ερηνό εξάμεινο του 2020-2021. Στο μάθημα Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας και πιστεύω ότι θα περάσουμε, αν και από απόσταση, ένα παραγωγικό εξάμεινο και δεδομένου ότι θα δείτε αλλαγές που έχω τοποθετήσει στο μάθημα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, πιστεύω θα είναι και αρκετά ενδιαφέρον και για εσάς. Λοιπόν, το μάθημα Συστήματα Παράλληλης Κατανεμημένης Επεξεργασίας αποτελείται από θεωρία και εργαστήριο. Συγκεκριμένα, θεωρία κάθε Δευτέρα, θα ανοίγουμε την εβδομάδα κιόλας, καλή εβδομάδα αν δεν σας έχω πει, θα ξεκινάει 9 με, και θα τελειώνει στις 11 η θεωρία και το εργαστήριο, το οποίο θα γίνεται κάθε Τρίτη, όπως έχετε δει στο πρόγραμμα, 7 με 9. Προτού όμως μιλήσουμε για το τι διαπραγματεύεται αυτό το μάθημα, ένα μάθημα αρκετά ενδιαφέρον και χρήσιμο, δεδομένου ότι πια όλοι μας έχουμε υποδομές παράλληλης επεξεργασίας σπίτι μας και στο κινητό μας τηλέφωνο, παντού. Λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, το cloud, όλα αυτά χρησιμοποιούν πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πώς να τους χρησιμοποιήσουμε. Η γνώση λοιπόν που θα αποκομίσετε θα σας κάνει να κατανοήσετε καταρχήν την αρχιτεκτονική από κάτω που υπάρχει στα παράλληλα συστήματα και δεύτερον πώς να εκμεταλλευτείτε αυτή την παραλληλία σε οποιοδήποτε γλώσσα προγραμματισμού έχετε επιλέξει να χρησιμοποιήσετε. Βέβαια, στο μάθημα απαιτείται γνώση C. Δηλαδή, θα προγραμματίζουμε γνωρίζοντας τη C, έχοντας γνώση των λειτουργικών συστημάτων, όλα θα τα εκτελέσουμε πάνω σε τερματικό, στο πλειάδες συγκεκριμένα, και ήδη από αύριο θα συνδεθείτε στο πλειάδες και θα δουλεύουμε μαζί το εργαστήριο. Θα κάνω λοιπόν share την οθόνη μου για να δούμε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, δηλαδή το αρχείο που καθορίζει το σχήμα βαθμολογίας, τις προϋποθέσεις επιτυχία στο μάθημα και σχετικές άλλες πληροφορίες. Να σας πω ότι αν το έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν, υπάρχει ειδική μνήμα σε περίπτωση που έχετε περάσει το εργαστήριο και θέλετε να κάνετε μια εξέταση που να αποδείξετε τις γνώσεις που έχετε αποκομίσει από το εργαστήριο και να μην χρειαστεί να παρακολουθήσετε το εργαστήριο. Ας δούμε λοιπόν, share screen, κάνω τώρα και θα επιλέξω το παράθυρο του PDF, το ψάχνω λίγο. Share screen, που είναι screen 1. Ωραία. Έχω πατήσει share screen, πιστεύω βλέπετε την οθόνη που έχει εμφανιστεί. Εν τω μεταξύ, λίγο να διευθετήσω τα παράθυρα και να έχω ενεργοποιημένο και το chat. Λοιπόν, βλέπουμε μαζί το εκπαιδευτικό συμβόλαιο του μαθήματος. Το αρχείο που καθορίζει τις προϋποθέσεις επιτυχίας στο μάθημα και όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζετε, προκειμένου να μην δημιουργηθούν παρεξηγήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ξεκάθαρη σχέση και να μην σας αφήνουμε ερωτήματα. Λοιπόν, διδάσκων. Είμαι επίκουρος καθηγητής στο τμήμα. Τα γραφεία μου βρίσκονται στο κτίριο K7. Βέβαια, δεδομένου ότι βιώνουμε μια τηλεεκπαίδευση, δεν βρίσκομαι στο γραφείο μου συνέχεια. Είμαι, βέβαια, αρκετό καιρό, αρκετές μέρες την εβδομάδα. Εντούτοις, δεν δέχομαι φοιτητές στο γραφείο μου, αλλά μόνο με ραντεβού με Zoom. Το τηλέφωνο του γραφείου μου, το email, m-guy-triple-org. Για ραντεβού, όποιος θελήσει, μπορεί να συνδεθεί στην συγκεκριμένη αυτή διεύθυνση και να επιλέξει την χρονοθυρίδα για να συζητήσουμε όποιο θέμα τον απασχολεί. Οι ώρες μαθήματος για τη θεωρία είναι Δευτέρα 9 με 11 και
ή το εργαστήριο, όπως σας είπα, 7 με 9. Δηλαδή, τη Δευτέρα ανοίγουμε τη μέρα, την Τρίτη κλείνουμε τη μέρα. Το σχήμα βαθμολογίας. Και κοιτάξτε τώρα οι διαφοροποιήσεις που έχουν εισέλθει, τις οποίες τις μελέτησα αρκετά προσεκτικά και έλαβα υπόψη και τις αξιολογήσεις τόσο των προηγούμενων ετών, όσο και του μαθήματος λειτουργικά συστήματα και αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και δεδομένου ότι θέλω να προσελκύσω το ενδιαφέρον σας σε αυτό το άκρος σημαντικό μάθημα, έχω εισάγει τα εξής κριτήρια βαθμολόγησης. Καταρχήν, όπως παρατηρείτε, έχει μειωθεί ο αριθμός των εξετάσεων. Όλο και όλο θα έχουμε μία εξέταση σε κώδικα και ασφαλώς κάποιες προφορικές εξετάσεις της εργασίας που όμως εσείς θα παραδώσετε. Έτσι λοιπόν έχουμε μία γραπτή εργασία που θα αφορά το MPI. Το MPI είναι το Message Passing Interface, είναι μια επέκταση της C για υποστήριξη για κατανεμημένα συστήματα. Θα σας δοθεί και δυνατότητα βελτίωσης. Δηλαδή, μπορείτε πριν παραδώσετε την τελική γραπτή εργασία να πάρετε ένα feedback πόσο θα βαθμολογούνταν και αν με τα σχόλια βέβαια την μπορείτε να βελτιώσετε και στη συνέχεια να την καταθέσει. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί, μπορεί όποιος θέλει να ζητήσει να βαθμολογηθεί αυτό που θα έχει παραδώσει για να του πούμε τα σχόλια και μετά να την βελτιώσει. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι αν το κάνετε τελευταία μέρα στην ώρα του deadline, δυστυχώς δεν υπάρχει χρόνος για feedback. Άρα, όσο πιο νωρίς στείλετε την εργασία σας, τόσο πιο γρήγορα θα λάβετε feedback. Δηλαδή, τουλάχιστον 2 μέρες ή 3 πριν την καταληκτική ημερομηνία, βέβαια, αν θέλει πολλές βελτιώσεις, δεν θα προλάβετε να τις κάνετε, να το έχετε αυτό υπόψη. Μία γραπτή εργασία OpenMP με δυνατότητα βελτίωσης. Το OpenMP είναι κάποιο άλλο extension, μία επέκταση πάλι της C, για συστήματα κοινόχρηστης μνήμης. Δηλαδή, στο ίδιο υπολογιστή έχουμε πολλαπλούς πυρήνες επεξεργασίας και μοιράζονται την ίδια μνήμη. Και μία μονάδα βέβαια πιάνει η κάθε εργασία, μία-μία-μία, και μία ακόμα γραπτή εργασία σε σύννεφο High Performance Computing. Συγκεκριμένα, έχω έρθει σε επικοινωνία με το Google Cloud και μου έχει δώσει κάποια tokens για φοιτητές, τα οποία tokens θα σας επιτρέψουν να συνδεθείτε στο Google Cloud και να εκτελέσετε εκεί την τρίτη εργασία. Βέβαια, η προϋπόθεση για να κάνετε εργασία στο HPC είναι να έχετε παραδώσει τις 2 προηγούμενες γραπτές εργασίες. Άρα λοιπόν κάποιος που παρέδωσε πρώτη εργασία και δεύτερη, όταν έρθει η εποχή για το HPC θα πάρει κάποιο token για να συνδεθεί στο Google Cloud και να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχει η Google για οι υπολογισμούς μεγάλης πολυπλοκότητας. Έχω και ένα σχετικό βίντεο που θα σας δείξω στη συνέχεια. Υπάρχει μια εξέταση κώδικα στο τέλος, μία μονάδα. Δηλαδή, αν μετρήσουμε τώρα, 3 μονάδες για τις εξετάσεις, για τις γραπτές εργασίες και μία για την εξέταση κώδικα και 2 μονάδες είναι τα lab points. Μία καινούργια έννοια που εισάγω για πρώτη φορά. Με μερικούς από εσάς την είχαμε συζητήσει σε προηγούμενο εξάμηνο. Τα lab points δίνονται κατά τη διεξαγωγή των εργαστηρίων. Δηλαδή, αύριο, 7 η ώρα που θα συζητηθείτε στο εργαστήριο, θα επιδεικνύω εγώ κάποια πράγματα. Για παράδειγμα, θα συνδεθώ στο Ζαφόρα, μετά στο Πλιάδες, και εκείνη τη στιγμή θα σας πω, το πρώτο lab point είναι να βγάλετε ένα screenshot που έχετε συνδεθεί στο Πλιάδες, που φαίνεται το όνομα χρήστη και το δικό σας, ότι εσείς έχετε συνδεθεί, και το παράθυρο τερματικού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο lab point. Κάποιος που δεν το καταφέρει να το βγάλει αυτό το screenshot, δηλαδή με απλά λόγια δεν καταφέρει να συνδεθεί, θα χάσει αυτό το lab point. Τα lab points αυτά τα συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου ως screenshot ή κομμάτια κώδικα και στη λήξη του εργαστηρίου τότε θα πρέπει άμεσα να τα ανεβάσετε στο e-class.
Δηλαδή, κάνουμε μαζί το εργαστήριο, σας επιδεικνύω εγώ κάποια στοιχεία, σας επιδεικνύω ακόμα και κώδικα, θα έχουμε μέσα και κομμάτια κώδικα που θα λύνω ή θα σας δίνω και εσείς να προσθέτετε κάποιες εντολές και σε κάποια χρονική στιγμή θα σας λέω τώρα παίρνετε screenshot ότι τώρα αποθηκεύετε αυτό το κώδικα με αυτή τη μορφή που είναι, γιατί είναι lab point. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου να το δουλεύετε κι εσείς. Μία παρατήρηση που είχα λάβει από τις αξιολογήσεις ήταν ότι το εργαστήριο ως τώρα ήταν αρκετά παθητικό. Βέβαια, δεδομένου ότι είμαστε από απόσταση, δυστυχώς παρουσιάζαμε πιο πολύ στοιχεία, παρουσιάζαμε τα εργαστήρια και εσείς, όποιος ήθελε, τα δούλευε σπίτι, όποιος ήθελε, δεν δούλευε. Αλλά τα σχόλια ήταν ότι δεν σας παρακινούσαμε να δουλέψετε, γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να σας παρακινήσω, γιατί όπως το εργαστήριο που θα ερχόσασταν στους υπολογιστές και θα τα βλέπαμε μαζί, έτσι και λοιπόν σας δίνω ένα λόγο να ασχοληθείτε μαζί με μένα με το εργαστήριο και να αποκομίσετε δύο μονάδες. Άρα βλέπετε ότι κάποιος που θα είναι επιμελής εργαστήρια, που θα συνδέεται κάθε φορά και θα μαζεύει όλα αυτά τα lab points, θα μπορέσει να πάρει δύο μονάδες. Δηλαδή δύο μονάδες απλώς με το να ασχολείστε με το εργαστήριο που έτσι καλώς θα ασχολούσασταν. Τώρα, πώς υπολογίζονται τα lab points? Συνήθως κάθε εργαστήριο έχει ένα συγκεκριμένο αριθμό lab points, από 5 έως 10, τα οποία τα υλοποιούμε μαζί εκείνη τη στιγμή, σε εκείνο το δίωρο, και στη συνέχεια τα παραδίδεται άμεσα στο e-class. Δεν μπορεί κάποιος να πει θα παραδώσω μετά από μια-δύο μέρες. Ό,τι δουλέψατε εκείνη τη στιγμή το παραδίδεται. Και στο τέλος, βέβαια κατά διαστήματα θα υπάρχει μια ενημέρωση, θα κάνω ένα Google Share στο ένα spreadsheet όπου θα αναγράφετε πόσα lab points έχει ο καθένας για να έχετε και αυτή την ενημέρωση. Και στο τέλος θα δούμε συνολικά πόσα lab points έπρεπε να έχει κάποιος φοιτητής από τα εργαστήρια και έστω να πω ένα νούμερο 60. Έστω είναι 60 τα συνολικά lab points. Αν κάποιος μάζεψε 60, θα πάρει το 100%. Θα πάρει δηλαδή δύο μονάδες. Αν κάποιος μάζεψε λιγότερα, ασφαλώς, αναλογικά, θα πάρει αντίστοιχα lab points. Εδώ έχουμε λοιπόν αυτό το σχήμα βαθμολογίας για το εργαστήριο. Είναι 6 μονάδες, από τις οποίες οι δύο, καταλαβαίνετε, σας δίνουν το λόγο να ασχοληθείτε παραπάνω με το εργαστήριο και να κάνετε κτήμα αυτές τις δεξιότητες που θα ήθελα στο τέλος του μαθήματος να έχετε. Ας δούμε και τη θεωρία. Θεωρία, έχουμε μία εξέταση θεωρία στο τέλος, δύο μονάδες. Η εξέταση, υπενθυμίζω, είναι στη θεωρία ένα κομμάτι iExams και ένα κομμάτι ασκήσεις, δύο ασκήσεις. Αυτό θα το δούμε βέβαια όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Αυτό όμως που έχω προσθέσει είναι ομαδική παρουσίαση ενός επιστημονικού άρθρου. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή θέλω όχι μόνο να μάθετε να προγραμματίζετε, αλλά και ως μηχανικοί να μάθετε να ερευνάτε, να μάθετε να ψάχνετε, πριν το Πάσχα θα σας πω ένα θέμα. Θα σας πω ένα θέμα που θα πρέπει να ψάξετε, να βρείτε κάποιο επιστημονικό άρθρο σε περιοδικό, δηλαδή ένα άρθρο που να έχει τουλάχιστον 8 δίστυλο αν είναι IEEE ή 10 μονόστυλο σε μέγεθος, 10 σελίδες δηλαδή μονές τουλάχιστον ή 8 διπλές, δύο στήλες δηλαδή, που θα καλύπτει αυτό το θέμα. Μπορεί να σας πω, ας πούμε, το θέμα είναι διασωλήνωση υπολογιστών. Δεν είναι αυτό το θέμα, γιατί αυτό πιο πολύ ταιριάζει αρχιτεκτονική. Θα σας πω κάποιο θέμα για τα παράλληλα συστήματα. Μπορείτε εσείς, θα σας πω βέβαια που θα ψάξετε, γιατί πρέπει να μάθετε να ψάχνετε. Και διαπίστωσα ότι οι ικανότητες που να έχετε να ψάχνετε σε επιστημονική βιβλιογραφία είναι περιορισμένες, γιατί δεν έχετε ποτέ ασχοληθεί έτσι τόσο πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν δοκιμάζω αυτό. Μία μονάδα με το να ψάξετε να βρείτε ένα άρθρο και να μου το παρουσιάσετε. Ομαδική παρουσίαση θα είναι 2 ή 3 ατόμων αναλόγως του αριθμού των φοιτητών
που θα είναι ενεργή σε εκείνη την εβδομάδα. Αυτό θα σας το πω εκείνη τη στιγμή, πόσα άτομα θα έχει ομάδα. Έτσι λοιπόν, θα βρείτε ένα άρθρο και θα μου το παρουσιάσετε. Τώρα η παρουσίαση ενδεχομένως θα γίνει μια μέρα που θα έχετε κενό εκτός της διάλεξης και θα είναι ανοιχτή σε οποιοδήποτε θέλει να την παρακολουθήσει. Στην παρουσίαση αυτή λοιπόν θα παρουσιάσετε πώς συνδέεται το άρθρο που βρίσκεται με το αντικείμενο, τι προτείνουν αυτοί οι συγκεκριμένοι ερευνητές, πώς το προτείνουν, πώς το υλοποιούν και θέματα που θα σας κάνω εγώ ερωτήσεις κατανόησης. Εννοείται βέβαια ότι το άρθρο θα πρέπει να μου το έχετε στείλει πιο πριν να πάρετε έγκριση ότι είναι άρθρο που εμπίπτει στην κατηγορία, ότι είναι ένα άρθρο που είναι έγκυρο, γιατί έξω θα μάθετε ότι υπάρχουν και πολλά άρθρα που είναι τελείως αβάσιμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει πρώτα να πάρει ένα τσέκ από μένα ότι ναι, είναι ένα ενδιαφέρον και έγκυρο άρθρο από έγκριτους ακαδημαϊκούς ερευνητές που αξίζει να το παρουσιάσετε και να το μελετήσετε. Αυτό λοιπόν είναι ομαδική παρουσίαση. Εδώ θα πρέπει να ετοιμάσετε και κάποιο PowerPoint βέβαια για να μου το παρουσιάσετε πάνω στο μάθημα συστήματα παράλληλης καταμειμένης επεξεργασίας. Και στην τελευταία εβδομάδα θα υπάρχει και προφορική εξέταση θεωρίας. Δηλαδή, θα έρχεστε ανά 5 άτομα και εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις κατανόησης της ύλης. Στη συνέχεια, θα είναι από τη θεωρία, γιατί είναι κόκκινο αυτό, ερωτήσεις ύλης, και θα σας λέω στη συνέχεια πόσα ερωτήματα βρήκατε. Δηλαδή, συνήθως είναι 5 ερωτήματα και βαθμολογείται το κάθε ερώτημα με 0,20 ή 0,10 σε περίπτωση που έχει πει τα μισά κάποιος. Αλλά θα του λέω εκείνη τη στιγμή τη βαθμολογία και θα μπορεί έτσι να διεκδικήσει τη μία μονάδα. Ως προς την ομάδα είπα και για την προφορική εξέταση, αλλά και για την ομαδική παρουσίαση επιστημονικού άρθρου, θα σας το μεταφέρω, θα σας το πω όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Και εξαρτάται πάντα από τους ενεργούς φοιτητές. Δηλαδή από τους φοιτητές που βρίσκονται και παρακολουθούν το εργαστήριο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουν εισαχθεί καινούργια στοιχεία. Όπως 2 μονάδες στη θεωρία από προφορική εξέταση, ενασχόληση, παρουσίαση. Γιατί δίνω σε αυτό το εξάμηνο βαρύτητα να ασχοληθείτε με την έρευνα. Θέλω να μάθετε να ψάχνετε. Θέλω το μάθημα να γίνει ενδιαφέρον για εσάς, όχι μόνο στο προγραμματιστικό κομμάτι, που οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζουν ή τέλος πάντων τους αρέσει ο προγραμματισμός, αφού είστε και σε αυτό το τμήμα, αλλά και στη θεωρία. Γιατί παρατηρώ, στη θεωρία λίγα άτομα τους αρέσει να εντρυφήσουν σε βαθιά θέματα αυτού του μαθήματος. 2 μονάδες λοιπόν προφορική εξέταση θεωρία, 2 μονάδες από τα εργαστήρια, δηλαδή κάποιος συγκεντρώνει εύκολα, θα έλεγα, 4 μονάδες. Η μέγιστη βαθμολογία εργαστηρίου είναι 6 μονάδες και η μέγιστη βαθμολογία θεωρίας είναι 4 μονάδες. Ας δούμε προϋποθέσεις επιτυχίας. Οι προϋποθέσεις επιτυχίας είναι τουλάχιστον 3 μονάδες στις 6. Εννοείται, το 50%. Κάποιος λοιπόν στο εργαστήριο πρέπει να μαζέψει 3 μονάδες. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Αν βρίσκεται σε όλα τα εργαστήρια, πάρει όλα τα lab points, έχει 2 μονάδες και μία γραπτή εργασία σωστή να παραδώσει, έχει φτάσει 3 μονάδες. Βέβαια, δεν πάμε για τις 3 μονάδες. Εγώ θα ήθελα να πάρετε καλύτερη βαθμολογία και γιατί όχι και 10. Υπάρχουν φοιτητές που παίρνουν και 10 στα μαθήματά μου. 3 μονάδες σε 6 και στη θεωρία 2 μονάδες στις 4. Είναι αυτό και. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το πω ότι όλα αυτά πρέπει να υλοποιηθούν. Προβιβάσιμο βαθμό, μεγαλύτερο ίσο του 5. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιος μπορεί να έχει 6 μονάδες στο εργαστήριο και να έχει κοπεί στη θεωρία και να λέει εγώ έχω 6. Γιατί δεν περνάω? Γιατί υπάρχει και αυτό το κριτήριο. Πρέπει να υπάρχει προβιβάσιμος βαθμός. Τα εργαστήρια. Έχουμε 13 εργαστήρια. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, 13 εβδομάδες μαθημάτων.
Στα 13 εργαστήρια πρέπει να έχει κάποιος τουλάχιστον 11 παρουσίες. Και εμπρόθεσμη παράδοση τουλάχιστον 2 γραπτών εργασιών. Από τις 3 εργασίες, οι 2 πρέπει να παραδοθούν. Αν παραδοθούν μόνο 2, υποχρεωτικά θα είναι η πρώτη και η δεύτερη. Αν όμως παραδοθούν η πρώτη και η δεύτερη, τότε ανοίγει και ο δρόμος για την τρίτη γραπτή εργασία και θα πάρει αυτό το token, τα credits που μου έχει δώσει η Google, για να αποκτήσει πρόσβαση στο cloud της Google, να στήσει κάποιο VM και το καθεξής. Τώρα, οι γενικές οδηγίες. Υπάρχει το αρχείο γενικές πληροφορίες μαθήματος σε αυτή τη διεύθυνση, σας το ανοίξω ευθύς μετά. Όλες οι γραπτές εργασίες συνοδεύονται ατομική προφορική εξέταση. Δηλαδή, όταν κάποιος παραδώσει μια γραπτή εργασία, στη συνέχεια, σε μια άλλη χρονική στιγμή, θα ακληθεί να εξεταστεί και αυτό που έχει γράψει. Δηλαδή, κοιτάω την εργασία, θα λέω εδώ πέρα, π.χ. έχεις βάλει αυτή την εντολή. Τι κάνει αυτή η εντολή? Θα πρέπει να ξέρει τι κάνει αυτή η εντολή. Αν πει το βρήκα εσύ στον κώδικα αλλού, κατευθείαν έχει μηδενιστεί εργασία, γιατί σημαίνει ότι πήρε από κάπου αλλού την εργασία. Ξέρετε, οι γραπτές εργασίες δείχνουν ότι κατανοήσατε αυτό που γράφετε. Δηλαδή, μπορεί κάποιες ιδέες να τις δανειστείτε από αλλού. Εννοείται, ένας καλός προγραμματιστής δανείζεται ιδέες. Αλλά θα πρέπει να τις ενσωματώσετε στο δικό σας τρόπο σκέψης και να κατανοείτε αυτά που γράφετε. Άρα λοιπόν, αυτό που θα παραδώσετε, πάνω σε αυτό θα σας εξετάσουμε. Αυτή είναι λοιπόν η ατομική προφορική εξέταση. Λοιπόν, για τα μεγάλα έτη, προείπα στην αρχή, οι φοιτητές που έχουν προϋβάσιμο βαθμό στο εργαστήριο από προηγούμενη δηλαδή παρακολούθηση, αν στο iGrades με απλά λόγια είναι πράσινο το κουτάκι που λέει βαθμός εργαστηρίου, τότε μπορούν μέσα στις 3 πρώτες εβδομάδες να ζητήσουν μια εξέταση και αν την περάσουν αυτή την εξέταση, τότε έχουν πλήρη απαλλαγή από τις εργαστηριακές τους υποχρεώσεις. Αυτό λοιπόν, όποιος εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία, να μου στείλει ένα email για περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα, φοιτητές που στο iExams έχουν λάβει βαθμολογία πάνω από 50%, σας είπα θεωρία, έχουμε iExams, ενδέχεται να κληθούν σε προφορική εξέταση. Υπενθυμίζω ότι η εξέταση και της θεωρίας και του εργαστηρίου γίνεται και στον Ιούνιο και στο Σεπτέμβριο. Και μπορείτε βέβαια να έχετε και τμηματικά κιόλας, δηλαδή κάποιος να εξεταστεί στο εργαστήριο τον Ιούνιο και θεωρία τον Σεπτέμβριο ή του Νάπαλιν, δηλαδή θεωρία τώρα και εργαστήριο τον Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο όμως η εξέταση εργαστηρίου είναι εξέταση σε κώδικα. Και αυτή η εξέταση σε κώδικα καθορίζει τη βαθμολογία του εργαστηρίου. Λοιπόν, στο εργαστήριο θα υπάρχει high lottery και ο περιορισμός που έχω βάλει, το οποίο μου το προτείνατε κάποιοι από εσάς. Κάποιοι βέβαια είχαν προτείνει να καταργηθεί τελείως το high lottery, αλλά είπα θα του δώσω ακόμα μια ευκαιρία αυτό το εξάμηνο και βέβαια θα δούμε πώς θα πάει. Άρα στο high lottery, το οποίο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα που επιλέγει ένα φοιτητή που παρακολουθεί εκείνη τη στιγμή το εργαστήριο και υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα γίνονται και εννοείται ότι ο βαθμός πάει στο εργαστήριο. Μόνο μια φορά βέβαια επιτρέπεται να κληρωθεί κάποιος. Θα ξεκινήσουμε από τη δεύτερη εβδομάδα βέβαια, γιατί την πρώτη εβδομάδα είναι η εβδομάδα προσαρμογής, να το πω έτσι. Οπότε δεν θα έχουμε ούτε lottery ούτε iQuiz την πρώτη εβδομάδα. Γιατί κάποιοι, για παράδειγμα, δεν έχουν συνδεθεί στο ARC. Για να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα σε όλους, θα σας δώσω οδηγίες πώς από την επόμενη εβδομάδα θα ενεργοποιηθούν αυτά τα δύο, και το iLottery και το iQuiz. Και το iQuiz, ξέρετε πώς είναι ερωτήσεις που γίνονται στο τέλος της διάλεξης, σύμφωνα με την ύλη που έχει διδαχθεί, και μπορεί κάποιος να πάρει από το iQuiz συνολικά μία μισή μονάδα. Μία μισή μονάδα έξτρα στη θεωρία από την γνώση της ύλης. Λοιπόν, έχετε ήδη καταλάβει ότι αυτό το εξάμεινο θα είναι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα και θα το δοκιμάσουμε αυτό βέβαια, πώς θα κυλήσει. Στα σχόλιά σας σίγουρα στην αξιολόγηση θα είναι πολύ σημαντικά για το πώς τελικά πήγαν και πώς τελικά σας βοήθησαν ή όχι αυτές οι αλλαγές σύμφωνα
βέβαια με την προγενέστερη εμπειρία που έχετε από μαθήματά μου, γιατί σίγουρα όλοι σας, έστω σε ένα προηγούμενο μάθημα, με έχετε δει. Δηλαδή, αρχιτεκτονική θα ήταν αυτό, λειτουργικά. Είχατε δει λοιπόν πώς ήταν η πιο κλασική διδασκαλία, τώρα βλέπουμε μια διαφορετικού είδους διδασκαλία. Μια διαφορετικού είδους οργάνωση, να το πω. Η διδασκαλία θα είναι σύμφωνα με το υλικό και τις γνώσεις που πρέπει να αποκομίσει σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, αλλά ο τρόπος που θα γίνει θα είναι διαφορετικός. Λοιπόν, ήθελα να σας δείξω στη συνέχεια το σχέδιο διαλέξεων. Στο μάθημα αυτό έχουμε 13 διαλέξεις θεωρίας. Αυτό το αρχείο που φέρει τον τίτλο σχέδιο διαλέξεων βρίσκεται στο E-Class. Άρα το πρώτο που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι πρέπει να γραφτούμε στο E-Class, πρέπει να γραφτείτε στο E-Class το μάθημα συστήματα παράλληλης καταναμιμένης επεξεργασίας. Όλο το υλικό, όλες τις παραδόσεις θα γίνονται μέσω του E-Class. Στο πρώτο μάθημα βλέπουμε το εκπαιδευτικό συμβόλαιο μαθήματος, το είδαμε. Θα σας δείξω το αρχείο για προτάσεις καλής επικοινωνίας, μαθησιακή στόχη, σχέδιο διαλέξεων και κάποια εισαγωγικά στοιχεία στην παράλληλη επεξεργασία. Στο δεύτερο μάθημα, θα μιλήσουμε για τις αρχιτεκτονικές von Neumann και Harvard, την κατηγοροποίηση κατά Flynn, υπολογισμός απόδοσης συστημάτων και αρχίζουμε και μπαίνουμε σε προγραμματισμό OpenMBI. Βέβαια, θα μιλάμε στο εργαστήριο για τα θέματα αυτά του προγραμματισμού, οπότε στη θεωρία θα είμαστε πιο περιορισμένοι. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, θα τον παραπέμπω στο εργαστήριο της Τρίτης να το ρωτήσει για προγραμματισμό. Στη διάλεξη 3 συνεχίζουμε για διασωλήνωση, κλάστερ, στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού. Στην διάλεξη 4, κάποιο παράδειγμα για τον αλγόριθμο έβρεσης πρώτων αριθμών, για τον νόμο του Αμτάλ, Σαφών Παρσής, επιτάχυση, αποδοτικότητα, κλιμάκωση. Στην πέμπτη διάλεξη, αρχές παραλληλού προγραμματισμού, τεχνικές παραλληλοποίησης υπολογισμών, συστήματα ομοιόμορφης και μη ομοιόμορφης προσπέλασης μνήμης. Μία διάλεξη για CUDA. Στο εργαστήριο βέβαια δεν έχουμε CUDA, τουλάχιστον δεν θα εξεταστείτε σε CUDA, γιατί έχω αφήσει ένα slot στο τέλος, όπως θα δείτε στο εργαστήριο, που είναι προχωρημένα θέματα. Και εκεί θα δω ποιο θα τοποθετήσω από όλες τις επιλογές που έχω. Μπορεί να είναι CUDA, μπορεί να είναι, θα δείτε, FPGA. Θα τα δούμε όμως στο σχέδιο εργαστηρίων αμέσως μετά από αυτό το αρχείο. Νήματα και παραλληλισμός διεργασιών, στην 8η διάλεξη. Στην 9η διάλεξη, συμφωνία μνημών κρυφής μνήμης, μοντέλα συνέπειας μνήμης. Στη 10η διάλεξη, υποκλέπτοντα πρωτόκολλα, 2 καταστάσεων, 3 και 4 καταστάσεων. Λοιπόν, στο πρωτόκολλο Messi και Dragon, συμφωνία μνημών, στην 11η διάλεξη συγχρονισμός ρολογιού, στη 12η διάλεξη ένα άλλο παράδειγμα νόμου Αμπντάλ, δυναμικά και στατικά δίκτυα διασύνδεσης, συνδέσεις πλέγματος, κύβων, δίκτυα διακοπτών, αξιολόγηση δικτύων διασύνδεσης και στη 13η διάλεξη διανυσματικοί επεξεργαστές, επεξεργαστές Μητρώου, πολυεπεξεργαστές συστήματα Transputer Bridgen και SMINI. Αυτές λοιπόν είναι οι 13 διαλέξεις που θα κάνουμε. Όπως γνωρίζετε, στο μάθημά μου κάθε φορά γίνονται 13 διαλέξεις και αν τύχει και μία φορά δεν γίνει διάλεξη λόγω κάποιου εκτακτού γεγονότος, αναπληρώνεται την ίδια εβδομάδα. Αυτό είναι το σχέδιο διαλέξεων, δηλαδή για τη θεωρία. Ας δούμε και το σχέδιο εργαστηρίων. Αυτό λοιπόν το αρχείο δείχνει τι θα κάνουμε σε κάθε εργαστήριο κάθε Τρίτη λοιπόν 7 η ώρα. 7 με 9. Και πάνω από αυτά τα οποία θα εξάγονται τα lab points. Λοιπόν, στην πρώτη εβδομάδα, αύριο, θα έχουμε κάποια βασικά στοιχεία για το προγραμματισμό σε C στο τερματικό. Δηλαδή θα ξεκινήσουμε με Hello World, θα κάνουμε compile. Στη συνέχεια θα δούμε λίγο κάποια πιο σύνθετα πράγματα πάλι σε C, δηλαδή επεξεργασία, debugging και βασικά θέματα για το HPC και το πιο σημαντικό είναι το job scheduling.
Τι είναι αυτό το job scheduling? Λοιπόν, εσείς συνδέστε σε ένα μηχάνημα υποβολής εργασιών, το Pleiades. Για να μπείτε στο Pleiades, βέβαια, συνδέστε πρώτα στο Zafora. Θα το δούμε αυτό, βέβαια, μαζί στο εργαστήριο. Αλλά η λογική είναι η εξής. Συνδέστε, ίσως να το κάνω και share. Πιο πολύ. Λοιπόν, συνδέθηκα στο Zafora. Να το, ωραία. Είμαι στο Zafora. Όταν συνδέστε στο Zafora, δίνετε SSH Pleiades και συνδεθήκαν στο Pleiades. Αυτό, τόσο απλό. Θα πρέπει λοιπόν να έχετε πάντα ένα τερματικό ανοιχτό και επίσης όλα το PDF. Ναι, ευτυχώς που μου επιθυμήσατε ότι δεν κάνω share το τερματικό, οπότε να βάλω screen 1. Ναι. Τώρα κάνω share όλη την οθόνη, είχε γίνει πριν share μόνο το PDF. Λοιπόν, συνδέθηκα στο Zafora και στη συνέχεια έδωσα Pleiades και συνδέθηκα στο Pleiades. Αυτή είναι η διαδικασία σύνδεσης. Και θα αποτελέσει και lab point σχετικά με αυτό. Να σας δώσω ένα hint. Υποχρεωτικά η επεξεργασία αρχείων θα γίνει στο τερματικό. Κάποιος που χρησιμοποιεί FileZilla θα πρέπει να το αφήσει στην άκρη, γιατί στο εργαστήριο θα ζητάω lab points από editor. Για παράδειγμα, θα λέει να βγει ένα screenshot από editor στο τερματικό μέσα, όπου επεξεργάζεται αυτό το αρχείο. Δηλαδή κάποιος θα μπορεί να κάνει, για παράδειγμα, Nano, βλέπετε εδώ έχω ανοίξει το Nano, και να δώσει ένα τέτοιο screenshot. Βέβαια, πάντα στα screenshot θα πρέπει να εμφανίζεται ο αριθμός Bitrow. Άρα τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, θα μου πει κάποιος, εδώ είναι full screen, δεν φαίνεται ο αριθμός Bitrow. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε δύο τερματικά ανοιχτά, δηλαδή αυτό να έχετε αυτή η διάταξη, ένα τερματικό στα δεξιά και ένα στα αριστερά, δύο διαφορετικά τερματικά, όπου στο ένα θα φαίνεται ο αριθμός Μητρό και στο άλλο θα φαίνεται ο editor. Αποτελεί λοιπόν lab point κάποια στιγμή το παράθυρο του editor. Όποιο editor είναι, μπορεί κάποιος να επιλέξει VI. Και το VI είναι editor στο λειτουργικό σύστημα Linux ή FreeBSD. Λοιπόν, υπενθυμίζω, πρέπει να γνωρίζετε πώς να συνδέσετε στο Pleiades. Αύριο, από την πρώτη στιγμή, θα συνδεθούμε στο Pleiades. Το είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Θυμηθείτε το. Γιατί αν καθυστερήσετε να συνδεθείτε στο σύστημα, εμείς θα προχωράμε. Εγώ θα προχωράω, γιατί πρέπει να καλύψουμε μια συγκεκριμένη ύλη και βέβαια θα προχωράμε και εφόσον και οι περισσότεροι από εσάς προχωράτε. Αν όλοι κολλήσετε σε ένα σημείο, εννοείται θα περιμένω. Δεν θα ξεφύγω εγώ, θα είμαστε συγχρονισμένοι σε αυτά. Αλλά αν κάποιος δεν μπορεί να συνδεθεί και όλοι οι άλλοι προχωρήσουν, τότε αυτός θα έχει πρόβλημα. Υπενθυμίζω λοιπόν, Zafora, συνδέεστε και μετά SSH Pleiades και συνδέεστε στο Pleiades. Και στο Pleiades από αύριο, από την πρώτη στιγμή που θα ξεκινήσει ο εργαστήριο, θα δουλεύουμε στο τερματικό. Και όπως σας είπα, καλό είναι να έχετε δύο παράθυρα τερματικού, ώστε στο ένα μόνιμα να φαίνεται ο αριθμός Mitrou στο τερματικό ή κάποια εκτέλεση που θα ζητήσω, και στο άλλο ενδεχομένως κάποιο editor ή ό,τι ζητηθεί εκείνη την στιγμή. Για το job scheduling τώρα. Συνδέστε στο Pleiades. Το Pleiades είναι ένα σύστημα που έχει 16 επεξεργαστές, 80 GB περίπου μνήμη. Το χρησιμοποιούμε για OpenMP. Για προγραμματισμό λοιπόν επεξεργαστών που όλοι έχουν κοινόχρηστη μνήμη, έχουν την ίδια μνήμη, θα χρησιμοποιήσουμε το Pleiades. Βέβαια και τα άλλα μηχανήματα μπορούμε, αλλά το Pleiades είναι το κατεξοχήν μηχάνημα. Όμως, δεν είναι μόνο το Pleiades. Έχω στήσει μια υποδομή στο τμήμα που αποτελείται από 4 άλλους servers, τους έχω ονοματίσει κιόλας, Ανδρομέδα, Ταύρος,
Αλκιόνε και Άτλας. Είναι τα τέσσερα μηχανήματα που βρίσκονται από πίσω, που δεν έχετε πρόσβαση όμως εσείς. Αλλά σε αυτά είναι slave machines, 24-πύρινα με 50 GB RAM το καθένα, τα οποία χρησιμοποιούνται ως slave machines για να εκτελούν αυτά που εμείς τα έχουμε χρονοδρομολογήσει να εκτελέσουν. Πώς γίνεται αυτό? Συνδεόμαστε στους πλοιάδες, κάνουμε κομπάλι στους πλοιάδες, το εκτελούμε στους πλοιάδες να δούμε ότι εκτελείται χωρίς πρόβλημα και στη συνέχεια δημιουργούμε ένα αρχείο υποβολής, ένα job description file. Θα το δούμε βέβαια στο εργαστήριο αύριο. Αύριο δηλαδή ένα lab point θα είναι η δημιουργία ενός job description file. Φτιάχνουμε αυτό το αρχείο που όμως το επεξεργαζόμαστε στο τερματικό, ξαναλέω. Άρα μην το δείτε στο file, μην το προσπαθήσει κάποιος να το φτιάξει στο file Zilla, θα το φτιάξουμε στο τερματικό. Όλα θα είναι τερματικό πλοιάδες. Το υλοποιούμε στο πλοιάδες, το επεξεργαζόμαστε στο πλοιάδες και το υποβάλλουμε από το πλοιάδες. Δηλαδή εκτελούμε μια συγκεκριμένη εντολή, η οποία έχει συνέπεια να ζητήσουμε από το HPC, το HPC είναι High Performance Computing, αυτό το ακρονίμιο θα το χρησιμοποιώ μέχρι το τέλος, παντού, είναι HPC λέγεται. Δηλαδή, στο μάθημά μας μαθαίνουμε HPC, High Performance Computing, δηλαδή προγραμματισμό για υψηλής πολυπλοκότητας δεδομένων, υψηλής απόδοσης, λοιπόν. Δημιουργούμε το Job Description File, το υποβάλλουμε και όταν το υποβάλλουμε μπαίνει σε μια ουρά αναμονής. Η ουρά αναμονής εξαρτάται ασφαλώς από το πόσοι άλλοι έχουν υποβάλει και πόσο εκτελείται. Δηλαδή, αν κάποιος έχει βάλει να εκτελεστεί κάτι πολύ μεγάλο, που θα μπορεί να θέλει ώρες, μπορεί το δικό σας πρόγραμμα να είναι σε ουρά αναμονής για πολλή ώρα. Βέβαια, συνήθως τα προγράμματα που εκτελούμε εκτελούνται γρήγορα. Δηλαδή, μέσα σε 1-2 λεπτά, 3-5 το πολύ, θα έχουν ολοκληρωθεί. Οπότε δεν θα περιμένετε πολύ. Βέβαια, αν διαπιστώσω ότι κάποιοι επίτηδες καθυστερούν το σύστημα, τότε θα αναγκαστώ να τους μειώσω την κουότα, ενδεχομένως το χρόνο ή κάτι άλλο. Νομίζω δεν έχω βάλει κάποιο περιορισμό, γιατί το σύστημα αυτό το χρησιμοποιούν και άλλοι ερευνητές, το χρησιμοποιούν συνάδελφοί μου, καθηγητές, το χρησιμοποιούν υποψήφιοι διδάκτορες. Οπότε τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί κάποιες φορές, αν έχουν βάλει και άλλοι κάποιες μετρήσεις και πειράματα, να καθυστερήσει περισσότερο, αλλά δεν μας πειράζει αυτό, γιατί τα lab points θα δίνονται από τη στιγμή που υποβάλλατε το αρχείο. Δηλαδή θα σας ζητάω κάπου lab point ότι έγινε υποβολή του αρχείου, όχι ότι εκτελέστηκε. Βέβαια, μπορεί κάποια στιγμή να ζητήσω ότι εκτελέστηκε, αλλά εκείνο θα το δούμε, θα δω εκείνη τη στιγμή αν έχει load το σύστημα και θα το ζητήσω ή όχι. Δηλαδή κάποια lab points είναι δυναμικά. Έχω σκεφτεί σε ποια σημεία θα έχουμε lab points που εκεί να βγαίνουν σίγουρα εκείνη τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά κάποια lab points που εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα του συστήματος και πόσο το χρησιμοποιούν θα είναι δυναμικά. Λοιπόν, scheduling. Αυτό λοιπόν, ζητάμε από ένα σύστημα να το εκτελέσει. Στο job description file δηλώνουμε πόσοι επεξεργαστές θέλουμε, πόση μνήμη θέλουμε, πόσα μηχανήματα θέλουμε. Υποβάλλεται αυτή η εργασία. Και κάποια στιγμή έρχονται τα αποτελέσματα. Πώς έρχονται τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα αποθηκεύονται στον κατάλογό μας, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε άδειο χώρο στο δίσκο. Αν είστε over quota, για παράδειγμα, και μόλις συνδέσετε στο Zafora, σας λέει ότι έχετε υπερβεί το όριό σας, ασφαλώς δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα. Επιβεβαιώστε λοιπόν ότι έχετε άδειο χώρο στην προσωπική σας περιοχή. Μόλις μπείτε στο Zafora, να σας δείξω στο τερματικό, εμφανίζεται αυτό το μήνυμα που αναφέρει χρησιμοποιείς τόσα megabyte από τα μέγιστα τόσα. Αν αυτό δείτε ότι είναι όσο περίπου ο χώρος που σας έχει δοθεί, τότε σβήστε αρχεία. Μην χάσετε λοιπόν χρόνο με το να αναρωτιέστε γιατί δεν έρχεται η επιστροφή, γιατί δεν σας έρχονται τα αποτελέσματα. Υποβάλλουμε την εργασία, έρχονται τα αποτελέσματα, δημιουργείται ένα αρχείο
στην προσωπική μας περιοχή αυτόματα όταν ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα με την έξοδο. Και έτσι λοιπόν έχουμε υποβάλει κάτι στο cloud. Αυτή η υποδομή που έχω δημιουργήσει προσωπικά προσομοιάζει τις πραγματικές λειτουργίες ενός cloud. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε όλο και όλο μία πολύ μικρή υποδομή, 4 σερβερ, βέβαια 4 σερβερ, 24 πυρήνες, 50 GB RAM, δεν θεωρείται μικρή, αλλά εντούτοις, σε σχέση με τα super computers που έχουν στο εξωτερικό, είναι κάτι, ένα πολύ μικρό σε δυνατότητες υλικό. Εντούτοις όμως, μαθαίνοντας να προγραμματίζετε και να υποβάλλετε εργασίες στο cloud αυτό, άνετα μπορείτε να πάτε μετά, όταν τελειώσει το πτυχίο σας, και στο CERN να υποβάλλετε και εκεί εργασίες. Γιατί είναι η ίδια λογική, είναι τα ίδια προγράμματα. Και ο σκοπός εδώ δεν είναι να εκτελέσετε κάτι στο πιο γρήγορο σύστημα. Είναι να μάθετε τις δεξιότητες που απαιτούνται και να προγραμματίζετε και να υποβάλλετε εργασίες και να χρησιμοποιήσετε το cloud και γενικότερα να καταλαβαίνετε παράλληλη επεξεργασία. Είναι δεξιότητες που θα σας φανούν χρήσιμες όπου και να πάτε, ειδικά στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν, θα μάθετε να υποβάλλετε εργασίες. Και αυτή την υποδομή την δημιούργησα εγώ, γιατί δεν υπήρχε στο τμήμα μας με τέτοια υποδομή και ήταν προβληματικό το θέμα ότι οι πρώτοι φοιτητές δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα που σας δίνουμε και γι' αυτό λοιπόν ασχολήθηκα προσωπικά και σε όλη αυτή την υποδομή που απαιτεί βέβαια αρκετό διαχειριστικό χρόνο. Αλλά εντούτοις θα δείτε ότι είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία το να υποβάλλουμε εργασίες στο cloud. Συνεχίζουμε. Έχουμε παραλληλοποίηση εφαρμογής. Από τη δεύτερη εβδομάδα αρχίζουμε και μπαίνουμε στο OpenMPI. Θα δούμε λοιπόν πώς θα προγραμματίζουμε μαζί. Άλλες φορές θα σας δίνω εγώ κάποιο κομμάτι κώδικα και μαζί θα προσθέτουμε τις εντολές στο OpenMPI. Άλλες φορές από το 0 θα αρχίσουμε να το γράφουμε. Δηλαδή θα κάνω share το τερματικό μου και θα γράφω και εσείς θα βλέπετε τι υλοποιώ και θα το συζητάμε κιόλας. Και στην τέταρτη εβδομάδα υπάρχει ανακοίνωση της πρώτης γραπτής εργασίας. Θα σας δώσω ένα θέμα. Μπορεί να είναι κάποιο κομμάτι κώδικα, μπορεί να είναι μια λεκτική εκφώνηση, δηλαδή να δημιουργηθεί πρόγραμμα, πρώτα σηριακό που να κάνει αυτά και δεύτερον παράλληλο και να κάνει αυτό, και μετά παράλληλο που να έχει επιτάχυση. Συνήθως αυτές οι εργασίες μέσα σε μια εβδομάδα πρέπει να υλοποιούνται. Εγώ εντούτοις δίνω, όπως βλέπετε, παραπάνω χρόνο, δηλαδή θα ανακοινώνεται κάθε φορά την ημέρα της θεωρίας και θα πρέπει να παραδοθεί όχι την επόμενη, αλλά τη μεθεπόμενη εβδομάδα στο τέλος της εβδομάδας. Για το OpenMPI έχω αφιερώσει, όπως βλέπετε, 5 εργαστήρια. Ασφαλώς, υπάρχει αρκετό συνοδευτικό υλικό που θα πρέπει να μελετήσετε και όπως γνωρίζετε, μια γλώσσα προγραμματισμού δεν αρκεί μόνο κάποιος να ακούσει κάποιον ή να δει κάποιον που να τη γράφει. Θα πρέπει και μόνοι σας να κατασκευάσετε προγράμματα, μόνοι σας να δοκιμάσετε κάποιες ιδέες και γενικά να πειραματιστείτε. Μετά την έκτη εβδομάδα, στην έβδομη, ξεκινάμε με το OpenMPI. Έχοντας πια καταλάβει την έννοια της παράλληλης επεξεργασίας, βλέπουμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το OpenMPI, που και αυτό είναι C. Όλα αυτά απαιτούν C. Αν δεν ξέρετε C, τότε θα έχετε σημαντικό πρόβλημα. Εδώ λοιπόν, OpenMPI και η ανακοίνωση δεύτερης γραπτής εργασίας, ομοίως, την παραδίδεται στην ένατη. Η δεύτερη γραπτή εργασίας συνδέεται με το OpenMPI. Και δουλεύουμε με το OpenMPI. Και στη δέκατη εβδομάδα βλέπουμε το cloud. Όπως είπα, ύστερα από δικιά μου προτροπή προς την Google, εισηγήθηκα ότι θα ήθελα να εισάγω στο μάθημά μου καινοτόμα στοιχεία ως προς το cloud και ζήτησα από τη Google να
δώσει credits και μου έδωσε, δηλαδή αφού είδε την ύλη και όλα αυτά και τα λοιπά, έγινε approve η αίτησή μου και μου έδωσε συγκεκριμένα credits για τους φοιτητές, προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν κάποια εργασία στο cloud της Google. Και εδώ θα είναι η τρίτη γραπτή εργασία που ασφαλώς θα είναι στο cloud της Google. Και να σας πω επίσης ότι η πρόταση αυτή εγκρίθηκε και από την Amazon, οπότε έχω και Amazon Education Credits, αλλά πρώτα θέλω να δούμε το Google Cloud και αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω στον ελεύθερο του χρόνο ή γεμίσουν όλα τα slots που έχω. Συγκεκριμένα η Google με έδωσε 75 slots για φοιτητές. Αν γεμίσουν αυτά και είναι και άλλοι φοιτητές, τότε οι επόμενοι θα πάνε στο Amazon. Βέβαια, κάποιος που για κάποιο λόγο θέλει πολύ το Amazon και δεν συμπαθεί το Google, ας έρθει σε επικοινωνία μαζί μου τότε, εφόσον έχει υλοποιήσει τις δύο γραπτές εργασίες, να κάνει την ίδια εργασία στο Amazon. Δηλαδή, έχω credits και για Google και για Amazon. Πρώτα θα γεμίσει το Google Cloud, εκτός αν κάποιος θέλει συγκεκριμένα Amazon, γιατί π.χ. έχει καλή εμπειρία με την Amazon, δεν συμπαθεί την Google κτλ. Τότε γίνεται και αυτό, αλλά εφόσον υλοποιήσει δύο γραπτές εργασίες. Δηλαδή, θα πάρετε slot στην τρίτη εργασία όσοι έχουν υλοποιήσει τις δύο προηγούμενες. Δηλαδή, όσοι γνωρίζουν να προγραμματίζουν OpenAPI και OpenMP. Αλλιώς, δεν θα χρειαστεί. Λοιπόν, στο 11ο μάθημα. Στο 11ο μάθημα θα μιλήσουμε για PostgreSQL. Είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα, θα δούμε και ξανά εδώ πιο προχωρημένα θέματα σε PostgreSQL. Στην 12η εβδομάδα παραδίδεται η τρίτη γραπτή εργασία. Και εδώ πέρα είναι το slot που σας έχω αφήσει εγώ για να κάνουμε κάτι πιο προχωρημένο. Μπορεί εδώ να κάνουμε CUDA. Μπορεί να κάνουμε επιταχυτές, FPGA accelerators. Μπορεί να κάνουμε ετερογενείς αρχιτεκτονικές. Γενικά έχουμε αυτό το εργαστήριο θα χρησιμοποιηθεί για να βάλω ένα προχωρημένο θέμα που όμως δεν θα εξεταστείτε σε αυτό. Αυτό βέβαια μόνο για lab points. Σε αυτό θα συνδεθείτε μαζί μου και θα κάνουμε μαζί κάποιες εντολές, μόνο και μόνο για να αποκτήσετε εμπειρία, αυτό που λέμε hands-on, δηλαδή γράφω κώδικα πάνω σε κάτι διαφορετικό. Αυτό μόνο για lab points λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί, όχι για εξέταση. Και στη 13η εβδομάδα είναι η τελική εξέταση εργαστηρίου κώδικα, που είναι πάντα OpenMP και OpenMPI. Λοιπόν, αυτές είναι οι 13 διαλέξεις. Για να δούμε λίγο, 11 υποχρεωτικές παρουσίες στις 13 εβδομάδες, όπως σας είπα. Σε κάθε εργαστήριο δίνονται lab points. Εκτός από τη 13η εβδομάδα, που είναι εξέταση βέβαια. Άρα, σε 12 εργαστήρια θα είναι τα lab points. Και κάθε γραπτή εργασία είναι ατομική και συνοδεύεται από προφορική εξέταση. Θα σας δώσω και άλλα hints βέβαια όταν πλησιάζουμε προς τις γραπτές εργασίες. Ένα hint θα είναι ότι απαιτείται καλή δικαιολόγηση. Ναι, όλα τα εργαστήρια θα έχουν lab points, δηλαδή από το πρώτο έως και το 12ο θα υπάρχουν lab points. Και οι γραπτές εργασίες, όπως έλεγα, θα είναι ένα κείμενο συνοδεία κώδικα που θα περιγράφεται πώς το υλοποιήσατε. Δηλαδή, δεν θα είναι παράδοση π.χ. ενός κώδικα όλο και όλο. Θα πρέπει να έχετε κάποιο κείμενο που να περιγράφετε το πρόβλημα, να περιγράφετε, θα βάζετε ένα εξώφυλλο, δηλαδή θα είναι μια εργασία που θα πληρεί όλα τα στάνταρ, θα έχει εξώφυλλο, θα έχει το όνομά σας, το affiliation, δηλαδή το τμήμα σας, αριθμό μητρώου κτλ. Θα έχει μια εισαγωγή. Θα έχει μετά πώς το χειριστήκατε αυτό το θέμα, υλοποίηση και screenshot εκτέλεσης. Δηλαδή μια πλήρη εργασία. Δεν θα είναι όπως τα εργαστηριακά φυλάδια που δίνατε ένα κομμάτι κώδικα και τέλειωνε. Αυτό η γραπτή εργασία έχει την έννοια ότι θα είναι κάτι με κάποια έκταση. Θα είναι 3-4 σελίδες σίγουρα. Προφορική λοιπόν εξέταση θα συνοδεύει κάθε γραπτή εργασία. Δηλαδή αυτό που θα παραδώσετε, μετά θα έχουμε προφορική εξέταση και θα ρωτάω πάνω στο κείμενο γιατί το έκανες έτσι, γιατί διαφορετικά, γιατί ο κώδικας είναι με αυτή τη μορφή και θα πρέπει ασφαλώς να επιδεικνύει την καλή γνώση της ύλης και ότι αυτά που έγραψε καταλαβαίνει τι έγραψε, ότι δεν τοποθέτησε κείμενα από το ίντερνετ και δεν τα κατάλαβε. Στη θεωρία, επειδή με ρωτάτε,
Θα υπάρχει προφορική, είπαμε, εξέταση για μια μονάδα και παρουσίαση ενός άρθρου επιστημονικού για μια ακόμα μονάδα. Στο εργαστήριο, οι προφορικές εξετάσεις είναι στις γραπτές εργασίες. Δηλαδή, αν παραδώσει κάποιος τρεις γραπτές εργασίες, θα έχει τρεις προφορικές εξετάσεις. Νομίζω έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα που έχω βάλει. Τώρα, άλλα ερωτήματα. Όπως βλέπετε, εδώ εισάγονται καινούργια θέματα που και κάποιος παλιός φοιτητής δεν τα έχει δει ποτέ, όπως προχωρημένα θέματα παραλληλοποίησης, όπως Google Cloud Hands-On. Αυτό ασφαλώς δεν συνοδεύεται από κάποια παρουσίαση ακόμα, αλλά εκείνη τη στιγμή που θα το υλοποιούμε, θα πρέπει να κρατάτε σημειώσεις, να ρωτάτε και γενικότερα θα αποκομίσετε όλη την απαραίτητη γνώση σε εκείνο το σημείο, εκτός αν διαπιστώσω ότι απαιτείται κάποιο επιπρόσθετο υλικό, οπότε θα το ετοιμάσω. Αλλά θα το παρουσιάσουμε με τέτοιο τρόπο ομαλό που να μην χρειαστεί να μελετήσετε κάποιο άλλο υλικό. Λοιπόν, κάποια άλλη ερώτηση που έχω λάβει. Τώρα λαμβάνω διάφορα ερωτήματα στο chat. Τα εργαστηριακά φυλάδια που έχουμε. Λοιπόν, υπάρχει στο e-class η κατηγορία εργαστήριο που έχει μέσα εργαστηριακά φυλάδια. Αυτά τα εργαστηριακά φυλάδια δίνουν κατευθύνσεις. Μπορείτε να τα μελετήσετε γιατί έχουν μέσα και κατευθύνσεις για το πώς χειριζόμαστε κάποια πράγματα. Δεν χρειάζεται ασφαλώς να παραδώσετε τίποτα από αυτά. Σε αυτά εδώ τα εργαστήρια, τόσο OpenMPI και OpenMP, θα παίρνω εγώ υλικό και θα το παρουσιάζω εκείνη τη στιγμή. Πώς το υλοποιούμε, δηλαδή κάποιες ασκήσεις που βρίσκονται σε φυλάδια, θα τις λύσουμε και μαζί την ώρα του εργαστηρίου. Δεν χρειάζεται βέβαια κάποιος να έχει λύσει την άσκηση, αν το έχει κάνει ακόμα καλύτερο βέβαια, γιατί θα έχει έτοιμα lab points, ώστε εύκολα να τα παραδώσει, αλλά δεν ακολουθούμε τα φυλάδια, να ξέρετε. Θα είναι η σειρά αυτή που θα κάνουμε μαζί κάθε φορά στο εργαστήριο. Τα φυλάδια βέβαια, επιπρόσθετη γνώση μπορούν να σας δώσουν, ίσως με άλλο τρόπο που την παρουσιάζουν, έχουν και συνοδευτικά βίντεο στο YouTube, αλλά θα ακολουθήσουμε αυτή τη φορά μια διαφορετική πορεία, μια πιο ενεργητική εκ μέρους σας συμμετοχή και ακόμα και να μην έχετε μελετήσει τα φυλάδια, εκείνη τη στιγμή θα σας δίνω εγώ κατευθύνσεις. Θέλει βέβαια την αμέριστη και απερίσπαστη προσοχή σας ό,τι λέω. Δηλαδή θα πρέπει να είστε σε ένα ήσυχο περιβάλλον και να παρακολουθείτε με μεγάλη προσοχή και βλάβη ό,τι λέω για να μην έχετε κενά. Όμως δεν είναι άσχημο να μελετήσετε και τα φυλάδια. Λοιπόν, άλλα ερωτήματα που έχω λάβει. Στο εργαστήριο δεν υπάρχει καταγραφή, οπότε οτιδήποτε πούμε στο εργαστήριο δεν θα καταγραφεί. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να κρατάτε σημειώσεις και αυτό γίνεται γιατί θέλω να είστε πιο άνετοι. Έχω παρατηρήσει, όπως εδώ στη θεωρία, ότι δεν υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Δεν διστάζετε να ανοίξετε το μικρόφωνο να μιλήσετε και απ' την άλλη μέχρι να γράψετε κάποια πράγματα μπορεί να έχουν περάσει και 5-10 λεπτά. Στη θεωρία ίσως με το chat μπορεί να κυλήσει πιο εύκολα το θέμα, γιατί ρωτάτε κάτι, εγώ συνεχίζω λίγο παρακάτω και μπορώ να επιστρέψω. Στο εργαστήριο όμως δεν μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Γι' αυτό λοιπόν στο εργαστήριο δεν θα γίνει καταγραφή και θα είστε ελεύθεροι κατευθείαν να σηκώνετε το μικρόφωνο, εφόσον βέβαια ζητάτε το λόγο, θα σας δίνω το λόγο και να ενδεχομένως κάνετε και share το πρόβλημά σας. Δηλαδή, αν κάποιος πει έχω αυτό το πρόβλημα και δεν μπορώ να μπω, γιατί όχι να κάνουμε ένα share, να το δούμε εκείνη τη στιγμή. Γι' αυτό αποφεύγω την καταγραφή στο βίντεο, την καταγραφή βίντεο στο εργαστήριο. Άρα στο εργαστήριο δεν θα έχουμε καταγραφή, επειδή το ρωτήσατε 2-3, δεν θα έχουμε καταγραφή στο εργαστήριο, όπως και σε κανένα μάθημα δικό μου δεν κάνουμε καταγραφή, για να έχουμε αυτή την αμεσότητα και να είναι και για εσάς πιο άνετο να μιλάμε και να λύνουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, για τα lab points. Τα lab points θα είναι screenshot ή κομμάτια κώδικα. Δεν τα βάζετε σε Word, όχι, τα ανεβάζετε ξεχωριστά σε ένα zip. Δηλαδή, αν έχουμε 5 lab points, θα περιμένω 5 αρχεία να έχει το zip. Μπορεί να είναι κάποιο screenshot, μπορεί να είναι κάποιο
κάποιο κομμάτι κώδικα. Μπορεί από την άλλη να είναι ένα ερώτημα που να θέσω και να το απαντήσετε και να γράψετε μία ή δύο προτάσεις. Να είναι TXT κείμενο δηλαδή. Αυτό είναι αρχεία λοιπόν μέσα σε ένα zip. Σας είπα στην αρχή για το πώς γίνεται η βαθμολόγηση, επειδή το ρωτάτε πάλι. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς γίνεται η βαθμολόγηση στο lab points. Σε κάθε εργαστήριο θα έχουμε ένα αριθμό από lab points. Στο τέλος θα πούμε, σε 12 εργαστήρια συνολικά έπρεπε να έχουμε 60 lab points. Κάποιος που θα έχει μαζέψει το 100% των lab points που έχουν δοθεί, θα πάρει 2 μονάδες. Όσα λιγότερα lab points έχει, τόσες λιγότερες μονάδες. Άρα λοιπόν η βαθμολογία θα βγει στο τέλος. Δεν θα λέμε ότι στο πρώτο εργαστήριο έχει ας πούμε όλα τα lab points, άρα πάρει 0,25. Δεν υπάρχει αυτή η έννοια. Υπάρχει στο τέλος συνολικά πόσα lab points συγκέντρωσε κάποιος. Λοιπόν, συνεχίζω να λαμβάνω ερωτήματα. Θα τα απαντήσω βέβαια και μετά θα κάνουμε το 15 λεπτό διάλειμμα. Λοιπόν, άλλο ερώτημα που έλαβα. Ότι καλό είναι να μελετάτε, βέβαια, όπως είπα, τα φυλάδια, αλλά κυρίως αυτά που θα σας δείχνω εγώ και εκείνη τη στιγμή, ότι σας λέω θα το σημειώνετε και θα το δουλεύετε μαζί με μένα. Άρα δεν χρειάζεται κάποια προετοιμασία, παρά μόνο να φροντίσετε να συνδέσετε, να μπορείτε να συνδεθείτε στο δερματικό και να υλοποιήσετε εκείνη τη στιγμή κάποια θέματα που θα σας ζητήσω. Βέβαια, υπάρχει συνοδευτικό υλικό σε διαφάνειες, που σημαίνει, ας πούμε, για το OpenMPI, κάποιος μπορεί να μελετήσει τις διαφάνειες, δηλαδή το θεωρητικό υπόβαθρο του εργαστηρίου. Εγώ θα το παρουσιάζω κάθε φορά και αυτό είναι διαθέσιμο στο e-class. Μπορεί κάποιος και από πριν να το διαβάσει. Το θεωρητικό υπόβαθρο, όχι τα εργαστήρια καφυλάδια, δηλαδή τις πρώτες διαλέξεις του OpenMPI, για παράδειγμα. Μπορεί να τις κοιτάξει. Είναι και καλό αυτό, γιατί μετά, όταν πάμε σε πιο βαθιά θέματα με το API, κάποιος μπορεί να έχει ξεχάσει κάποια στοιχεία, οπότε θα πρέπει να ανατρέξει σε αυτά. Λοιπόν, κάποιος ρωτάει για free AI exams. Κοιτάξτε τι γίνεται. Είναι η κατευθύνση που έχουμε λάβει, ότι δεν πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα εξέτασης, δοκιμαστικής εξέτασης στα θέματα της ύλης. Ο μόνος τρόπος, βασικά αυτό που έχω σκεφτεί, είναι π.χ. 10 ενδεικτικές ερωτήσεις, μόνο κάποιος για να κατανοήσει το σύστημα. Όπου όμως δεν είναι, καταλαβαίνετε, η πλήρης ύλη. Δηλαδή, αν η θεωρία έχει, για παράδειγμα, 400 ερωτήσεις, θα επιλέξω 10 ερωτήσεις, μόνο και μόνο για να κατανοήσει κάποιος το σύστημα πώς λειτουργεί. Γι' αυτό, γιατί κάποιος είχε ζητήσει ότι δεν είχε τη δυνατότητα να κατανοήσει πώς λειτουργεί το iExams, οπότε γι' αυτό μόνο θα το κάνω. Αλλά αυτή είναι η οδηγία που έχουμε λάβει. Αν ήταν η εξέταση από κοντά, θα σας έδινα τη δυνατότητα αυτή. Αλλά ως η εξέταση γίνεται απομακρυσμένα, δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα. Λοιπόν, και άλλα ερωτήματα. Καταρχήν, είναι ευχάριστο που υπάρχει τόσο μεγάλη συμμετοχή. Για να δω. Θεωρία, λοιπόν. Ρωτάει κάποιος. Το εκπαιδευτικό συμβόλαιο σας το είχα δείξει. 2 μονάδες είναι εξέταση, 1 μονάδα παρουσίαση επιστημονικού άρθρου και 1 μονάδα για προφορική εξέταση. Θεωρία, κάποιος ρώτησε. 4 μονάδες λοιπόν η θεωρία. Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Η εξέταση θεωρίας όσο αφορά την προφορική 50% προσμετράται από το αποτέλεσμα του βαθμού της εξέτασης. Καταρχήν, η προφορική εξέταση πιάνει μια μονάδα. Άρα, όταν θα έρθει κάποιος για προφορική εξέταση στη θεωρία, γι' αυτό το σλότ, γιατί μια μονάδα, θα του κάνω εγώ 5 ερωτήσεις. Αν απαντήσει σωστά 5 ερωτήσεις, 5 στα 5 παίρνει μια μονάδα. Αν απαντήσει μια ερώτηση, παίρνει το 20%, δηλαδή 0,2. Αυτό. Τώρα, αν προσμετράτε από το αποτέλεσμα του βαθμού εξέτασης, νομίζω αυτό το ερώτημα ήταν απλώς λίγο στην κατανόηση της ερώτησης δυσκολεύομαι. Προσμετράτε όπως όλα τα κριτήρια, αυτό πάντως είναι. Δηλαδή, προσθέτουμε 2, βασικά έχουμε άρθρο, μια μονάδα, στην παρουσίαση όσο και να λάβει θα πάρει από 0 ως μια μονάδα, στη συνέχεια προφορική εξέταση από 0 μέχρι μια μονάδα και 2 μονάδες από 0 μέχρι 2 μονάδες. Δηλαδή όλα αυτά προσθέθονται. Κάποιος δηλαδή θα μπορούσε
να συγκεντρώσει 2 μονάδες με μια πολύ καλή παρουσίαση επιστημονικού άρθρου και μια πολύ καλή προφορική εξέταση. Πήρε 2 μονάδες, οπότε και να μην δώσει μετά εξετάσεις θεωρίας, έχει περάσει. Αυτό μάλλον εννοεί. Ναι, δεν υπάρχει requirement στο να γράψει κάποιος εξέταση πάνω από ένα βαθμό, πάνω από ένα ποσοστό για να περάσει. Λοιπόν, άλλες ερωτήσεις. Σας είπα, δέχουμε συνέχεια ερωτήσεις. Πάμε, λοιπόν. Η προφορική εξέταση θεωρίας. Η προφορική εξέταση θεωρίας είναι ερωτήσεις ανάπτυξης. Δηλαδή, θα σας πω, τι ξέρεις για το Μέση. Τώρα, αν μου πει κάποιος για τον ποδοσφαιριστή Μέση, πόσα κύπελα έχει κτλ., ασφαλώς θα πάρει 0. Το Μέση είναι το Modified Exclusive Share Invalid στο δικό μας context. Άρα, λοιπόν, στα παράλληλα συστήματα θα πρέπει να μιλήσει και να περιγράψει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν είναι iExam, προφορική εξέταση. Θα δίνω ένα ερώτημα και θα περιμένω κάποια προφορική απάντηση. Λοιπόν, για... Κάτσε, ψάχνω λίγο τα ερωτήματα, γιατί έχουν μαζευτεί πάρα πολλά που σας έχω πει. Ναι, σχετικά με το iLottery, εγώ θα έχω ετοιμάσει τουλάχιστον στα πρώτα μαθήματα, δηλαδή από το δεύτερο και μετά, δεύτερο και τρίτο θα ετοιμάσω κάποιες ερωτήσεις για το iLottery για την ύλη που θα καλύψω, αλλά από το τρίτο και μετά θα είναι ερωτήσεις πάνω σε όλο το OpenMPI. Δηλαδή, στο iLottery από ένα σημείο και μετά θα είναι ερωτήσεις για όλο το OpenMPI, ομοίως και για το OpenMP. Την πρώτη φορά θα ετοιμάσω εγώ ξεχωριστές ερωτήσεις μόνο για το επίπεδο του OpenMPI, αλλά μετά θα υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε όλο το OpenMP. Και έτσι σας δίνω και ένα λόγο να μελετήσετε το θεωρητικό υπόβαθρο. Αυτό χρειάζεται, το θεωρητικό υπόβαθρο του OpenMP, ώστε να προχωράει και γρήγορα το εργαστήριο. Λοιπόν, νομίζω έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα. Okay, ναι, απάντησα όλα τα ερωτήματα. Θα κάνουμε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και 25 επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την ύλη. Τα ερωτήματά σας βέβαια μπορείτε να τα στέλνετε, να συνεχίζετε να τα στέλνετε. Άρα λοιπόν ένα μικρό διαλυματάκι και 25 επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Και εδώ θα εκτελέσει το εργαστήριο. Τώρα, κάποιος που συνδέεται στο Ζαφόρα και δεν συνδέεται στο Πλειάδες, θα πρέπει το Ζαφόρα να δώσει μια εντολή. Η εντολή είναι... Περιμένετε λίγο, στο Ζαφόρα. Στο Ζαφόρα, HPC Fix. Πρέπει να δώσει εντολή HPC Fix κάποιος στο Ζαφόρα, σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνδεθεί στο Πλειάδες. Δηλαδή κάποιος που συνδέεται στο Ζαφόρα, αλλά δεν μπορεί να συνδεθεί στο Πλειάδες, πρέπει να δώσει HPC Fix και υποτίθεται θα διορθωθεί. Τώρα, αν έχει κάποιο πιο σημαντικό πρόβλημα, θα πρέπει να μου στείλει email να το εξετάσουμε. Τώρα, για το ARC, πρέπει να κάνετε μια σύνδεση στο ARC, ARC-CUWMGR, θα πρέπει να σας υπενθυμίσει τον κωδικό σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε ή θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο κωδικό αν δεν έχετε κωδικό. Νομίζω αυτά ήταν τα ερωτήματα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Είδαμε λοιπόν το σχέδιο εργαστηρίων και πάμε στο εισαγωγικό μάθημα. Λοιπόν, τα συγγράμματα. Έχω επιλέξει 4 συγγράμματα. Όπως βλέπετε, για τη θεωρία έχουμε τον προγραμματισμό και αρχιτεκτονική συστημάτων παράλληλης επεξεργασίας για Mandara και επίσης ένα διαθέσιμο ελεύθερο βιβλίο, παράλληλη συστήματα και προγραμματισμός, online ελεύθερο αυτό το βιβλίο. Και για το εργαστήριο μόνο υπάρχει προγραμματισμός σε σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα που καλύπτει MPI, OpenMP, E-Threads και CUDA, δηλαδή αυτά που βλέπουμε σε αυτό το εργαστήριο. Και κάποιος όμως που θέλει να ασχοληθεί μόνο με CUDA, CUDA είναι η παράλληλη επεξεργασία αποκλειστικά σε κάρτες γραφικών της NVIDIA, μπορεί να επιλέξει αυτό το βιβλίο. Αυτό, ξαναλέω,
είναι για κάποιον που δεν θα χρησιμοποιήσει CUDA σε αυτό το εργαστήριο, σε αυτό το μάθημα, αλλά θα το χρησιμοποιήσει στο μέλλον. Για κάποιο λόγο θέλει να ασχοληθεί με GPU programming, π.χ. στη διπλωματική του ή σε κάποιο μεταπτυχιακό ή αλλού. Οπότε αυτό είναι πολύ καλό βιβλίο και γι' αυτό το έχω επιλέξει. Κάποιος που θέλει καλή κατανόηση του εργαστηρίου θα πάρει αυτό το βιβλίο. Ενώ κάποιος που θέλει για τη θεωρία θα πάρει αυτό το βιβλίο του Διαμαντάρα. Το άλλο είναι ελεύθερο. Έτσι κι αλλιώς μπορείτε να συνδεθείτε και να το κατεβάσετε δωρεάν. Στο κάλυπο βρίσκεται αυτό το βιβλίο. Άρα κάποιος μπορεί να πάρει για το εργαστήριο αυτό το βιβλίο, το MPI, και για θεωρία να το διαβάσει online αυτό το βιβλίο που είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, αυτά είναι τα συγγράμματα. Τώρα, η στόχη του μαθήματος είναι να εξοικειωθείτε με τα σχεδιαστικά και προγραμματιστικά θέματα της σχεδίασης παράλληλων κατανεμένων αρχιτεκτονικών, χωρίζεται σε δύο τμήματα. Θεωρητικό, όπου σε 13 διαλέξεις αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της σχεδίασης, και το υποχρεωτικό εργαστήριο, όπου γίνεται η χρήση παράλληλων αλγορίθμων προγραμματισμού. Άρα, στη θεωρία κοιτάμε τις προκλήσεις και πώς σχεδιάζονται τα παράλληλα συστήματα, το υπόβαθρο δηλαδή, και στο εργαστήριο υλοποιούμε κώδικες, τους παραλληλοποιούμε προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τα πολυπύρηνα σημερινά συστήματα. Έχουμε 13 διαλέξεις, έχει αναρτηθεί στο σχέδιο διαλέξεων. Απαραίτητος ελάχιστος αριθμός για να γίνει η διάλεξη θεωρίας είναι 5. Για τους μαθησιακούς στόχους το έχω αναρτήσει στο E-Class. Πάντως, ένας από αυτούς τους στόχους που έχω βάλει, που έχω προσθέσει, είναι η διερεύνηση σε επιστημονική βιβλιογραφία για το μάθημά μας. Οπότε, το έχω δώσει και μια μονάδα και όλα σε αυτό, όπως είδατε στο εκπαιδευτικό συμβόλαιο, προκειμένου να μπορέσετε να εξοικειωθείτε με την έβρεση βιβλιογραφικών πηγών. Σας είπα για το εκπαιδευτικό συμβόλαιο, για τις εργαστηριακές ασκήσεις. Εννοείται ότι δεν πρέπει να αντιγράφετε. Βέβαια, τώρα για την αντιγραφή θυμήθηκα στην αξιολόγηση ότι κάποιος το έγραψε αρνητικά, ότι δεν θέλω την αντιγραφή και ότι τιμωρείται η αντιγραφή αρνητικά, και λέει γιατί το κάνετε έτσι, ενώ εμείς μαθαίνουμε να συνεργαζόμαστε και μας λέτε να συνεργαζόμαστε με συναδέλφους. Καταλαβαίνετε βέβαια το άκυρο της υπόθεσης, δηλαδή σε μια εξέταση εξετάζεται όχι η συνεργασία όταν είναι ατομική, αλλά η απόκτηση των δεξιοτήτων. Άρα μου φάνηκε πολύ αστείο κάτι τέτοιο. Εν τούτης, όλες τις αξιολογίες εγώ τις μελέτησα, αλλά τώρα να κάποιος να σχολιάζει αρνητικά το ότι είμαι αυστηρός σε αντιγραφές, νομίζω, εντάξει, δεν είναι και ό,τι πιο δόκιμο. Ομαδική εργασία. Επίσης, υπάρχουν και προαιρετικά θέματα για το μάθημα προγραμματισμού για κάτι μεγαλύτερο, δηλαδή πιο πολύπλοκο, εκτός από τις γραπτές εργασίες. Κάποιος λοιπόν που θέλει επιπρόσθετες μονάδες μπορεί να δει ένα αρχείο που ονομάζεται Open Tasks, που βρίσκεται στις γενικές πληροφορίες μαθήματος, και σε αυτό μέσα υπάρχουν επιπρόσθετες εργασίες που μπορεί κάποιος να λάβει στο μάθημά μας. Στα Parsis, το μάθημα αυτό, το ακρονίμιο εγώ το έχω ονομάσει Parsis. Μπορεί λοιπόν να βρει επιπρόσθετες εργασίες. Μην έχετε κενά στο μάθημα, τουλάχιστον το θεωρητικό υπόβαθρο να το διαβάζετε και τις διαλέξεις που έχουμε κάθε φορά, προκειμένου να μπορέσετε να αποκομίσετε και κάποιο βαθμολογικό όφελος από τα quiz στο τέλος. Για τα μεγαλύτερα εξάμηνα, σας είπα τι ισχύει. Δεδομένου ότι ξεκινάει το μάθημα τώρα, έχουν μηδενιστεί οι βαθμολογίες, δεν υπάρχει κράτηση βαθμολογίες, γιατί κάποιος με ρώτησε αν μπορώ να κρατήσω το εργαστήριο που το είχα περάσει πριν 2 χρόνια. Σας έχω πει ότι όποιος έχει περάσει εργαστήριο, για παράδειγμα, μπορεί να ζητήσει εξέταση για να δούμε ότι έχει τις γνώσεις απαραίτητες στο εργαστήριο και να απαλλαχθεί από το εργαστήριο. Να γραφτείτε άμεσα στο E-Class και στο πληροφοριακό σύστημα ECUWGR. Επίσης, και γι' αυτό έλαβα μια αξιολόγηση. Το θεωρεί κάποιος παράξενο το ότι έχω δικό μου πληροφοριακό σύστημα για τη διαχείριση των φοιτητών, των βαθμών, των εργασιών και στο ARC. Και είναι αρκετά παράξενο και αρνητικά το είπε κιόλας, γιατί είμαι ίσως ο μοναδικός καθηγητής που έχει δικά του πληροφοριακά συστήματα. Αλλά πάλι αυτό μου φάνηκε παράξενο, γιατί από τη στιγμή που υπήρχε ανάγκη για μένα για την καλύτερη οργάνωση των βαθμολογιών, των εξετάσεων, των παρουσιών και ούτω καθεξής,
και δεν με κάλυπταν τα πληροφοριακά συστήματα που είχαμε στη διάθεσή μας. Ας πούμε, το ΕΚΛΑΣ δεν έχει όλες αυτές τις δυνατότητες. Υλοποίησα δικά μου πληροφοριακά συστήματα. Άρα, πού είναι το παράξενο το να έχω δικά μου πληροφοριακά συστήματα για να διαχειρίζομαι και να οργανώνω καλύτερα το μάθημα. Ενώ άλλοι, πάλι στην ίδια περίοδο αξιολόγησης, αυτή τώρα που έληξε, έγραψαν θετικά στοιχεία ότι είναι καλά, πολύ χρήσιμα αυτά τα πληροφοριακά συστήματα γιατί οργανώνουν καλύτερα το μάθημα. Οπότε βλέπετε πώς δίστανται οι απόψεις. Από τη μία αυτοί που τα θεωρούν αρνητικά το να υπάρχουν αυτά τα πληροφοριακά συστήματα, από την άλλη αυτοί που τα θεωρούν θετικά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι αρκετά χρήσιμα, γι' αυτό και τα υιοθετώ και τα χρησιμοποιώ. Λοιπόν, να ζητάτε τις γνώσεις, το θέμα είναι να μάθετε. Και μάλιστα να είναι μια ευχάριστη αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό, όπως είδατε, απομάκρυνα πολλές εξετάσεις, αφού κράζοντας τις αξιολογήσεις που γράψατε, ότι ίσως είναι πολύ πιεστικές εξετάσεις. Βέβαια, κάποιοι είπαν ότι θέλουμε εξέταση, μας κρατάει σε επαφή με το μάθημα. Δηλαδή, κάποιοι είχαν γράψει ότι η συχνή εξέταση μας βοηθάει να μην έχουμε κενά στο μάθημα. Βέβαια, κάποιοι άλλοι είπαν ότι η συχνή εξέταση μας δημιουργεί πολύ στρες. Οπότε είπα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Και για πρώτη φορά, όπως βλέπετε, στο μάθημά μου έχουμε όλο και όλο μια εξέταση στο εργαστήριο. Ενώ πάντα είχαμε πολλές περισσότερες. Θα δούμε πώς θα κυλήσει. Θα το δω στην αξιολόγηση, θα γράψετε, και από τα σχόλια που θα λαμβάνω κατά διαστήματα από εσάς, γιατί κάποιοι από εσάς και πολλοί είναι ευχάριστο αυτό, που μου στέλνουν email και μου λένε τη γνώμη τους ονομαστικά, κατευθείαν. Που λένε, κύριε καθηγητά, πιστεύω αυτό θα ήταν καλύτερο να γίνει έτσι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα email και ασφαλώς μην φοβάστε να πείτε τη γνώμη σας. Ακόμα και είτε επώνυμα είτε ανώνυμα. Λοιπόν, είμαι κοντά σας για τα θέματα αυτά που θέλω. Θέλω να μάθετε να αποκομίσετε δεξιότητες. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό όταν μετά από πολλά χρόνια λαμβάνω email από διπλωματούχους πια του τμήματός μας και πρώην φοιτητές που μου μεταφέρουν ότι οι γνώσεις που αποκόμισαν από συγκεκριμένα μαθήματά μου ήταν πολύ σημαντικές για την εξέλιξή τους. Μπορεί τώρα, και αυτό που παρατηρώ είναι ότι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και μέχρι να πάρει το πτυχίο κάποιος, συνήθως συνδέει με αρνητική χρειά τα μαθήματά μου, γιατί είναι αρκετά απαιτητικά. Γιατί ένα μάθημα 5 εισιτίας απαιτεί 130 εργατοώρες. Και τα συγκρίνουν με άλλα μαθήματα που ενδεχομένως δεν έχουν τόσο πολύ εκπαιδευτικό φόρτο. Και αυτό έχει ως συνέπεια να συνδέεται αρνητικά το μάθημα, αλλά μετά όταν βγουν έξω, και αυτό ξέρετε, ένας καθηγητής θέλει να ξέρει ότι αυτά που είχε πει κάποτε, μετά από χρόνια οι φοιτητές τα χρησιμοποίησαν. Και είναι πολύ ευχάριστα αυτά τα email. Όταν τελειώσετε λοιπόν, αν κάποια στιγμή πραγματικά δείτε ότι ήταν κάποια μαθήματα αρκετά χρήσιμα στην εξέλιξή σας, στείλτε μήνυμα σε οποιοδήποτε καθηγητή πιστεύετε σας βοήθησε. Είναι μια πολύ ευχάριστη επικοινωνία το να πείτε σε ένα καθηγητή, ξέρετε το μάθημά σου, ας πούμε, από όλα τα μαθήματα ήταν αυτό που με βοήθησε στη δουλειά μου και ήταν πολύ χρήσιμο, ίσως και κάποιες οδηγίες. Καλό θα ήταν να γίνει και αυτό το κομμάτι να αναπτυχθεί και το καθεξής. Αυτά είναι πολύ χρήσιμα να το κάνετε δηλαδή, θα ήθελα, και δεδομένου ότι πλησιάζετε και στο πτυχίο σας. Είμαστε σχεδόν οι περισσότεροι από εσάς σε 1-1,5 χρόνο πιστεύω θα ολοκληρώσει τις σπουδές σας. Συνήθως είναι στα 6 χρόνια, 5,5-6 χρόνια το πτυχίο, άρα θα το έχετε αυτό υπόψη. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας δείξω αυτό το αρχείο. Υπάρχει στο e-class, μόλις συνδεθείτε, γενικές πληροφορίες μαθήματος. Δεν θα το αναπτύξω. Απλώς θέλω να το μελετήσετε. Σας αναφέρει θέματα με που βρίσκονται τα site, καταρχήν, τα tips για επικοινωνία, πώς στέλνετε email. Βέβαια, δεδομένου ότι έχετε περάσει από προηγούμενα μαθήματά μου, όλοι σας γνωρίζετε αυτό το αρχείο, πώς να στέλνετε ένα email, πώς να επικοινωνείτε με οποιοδήποτε καθηγητή. Γι' αυτό το πάω εντάχει, δεν θα το αναλύσω όπως το κάνω στην αρχιτεκτονική που είναι πρώτη φορά που έρχεσαι σε επαφή με κάτι τέτοιο. Και δείτε το στο e-class, είναι ένα αντιμένο στο e-class, είναι ένα αρχείο που πιστεύω θα σας βοηθήσει. Λοιπόν, θέλω τώρα να ανοίξω το επόμενο
την επόμενη διάλεξη. Ωραία. Λοιπόν, πρώτη διάλεξη του μαθήματος, όπου θα κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν στην κυριαρχία των παράλληλων υπολογισμών, παράθεση κάποιων ιστορικών στοιχείων και κατανόηση του σκοπού του μαθήματος. Καταρχήν, σε αυτό το μάθημα θα διαραγεί ο συριακός τρόπος σκέψης σας και θα μπείτε σε έναν άλλο τρόπο σκέψης, σε ένα παράλληλο τρόπο σκέψης. Άρα είναι υπέρβαση από τον ακολουθιακό τρόπο σκέψης σε έναν τρόπο σκέψης με όρους και συνθήκες παραλίας. Στην κλασική εκτέλεση του ακολουθιακού υπολογιστή έχουμε ένα πρόβλημα, σπάει σε εντολές και εκτελούνται διαδοχικά οι εντολές αυτές των επεξεργαστή. Ξέρουμε το μοντέλο το Fetch, Decode, Execute, Store που συνεχώς επαναλαμβάνεται και συνεχώς εκτελεί ο υπολογιστής ακολουθιακά τις εντολές. Και αυτό ίσχυε για πολλά χρόνια. Δηλαδή, είχαμε έναν υπολογιστή, έναν επεξεργαστή, διακεκριμένες σειρές εντολών, μια σειριακή εκτέλεση και μόνο μία εντολή κάθε φορά. Κάποτε, πίστευαν ότι αρκούσε να έχουμε έναν μεγάλο, δυνατό επεξεργαστή για να υλοποιεί καλύτερα όλες τις υπολογιστικές μας ανάγκες και μάλιστα υπήρχε μια πολύ γνωστή εταιρεία, υπάρχει ακόμα βέβαια, απλώς τότε ήταν η κορυφαία στην δημιουργία των super computers και ο Seymour Cray, ιδρυτής της Cray, είχε πει ότι αν ήθελες να οργώσεις ένα χωράφι, θα ήταν καλύτερο να χρησιμοποιήσεις δύο δυνατά βόδια παρά 1024 κοτόπουλα. Και αυτό βέβαια ήταν μια αλληγορία, γιατί τα κοτόπουλα ήταν επεξεργαστές μικρών δυνατοτήτων και τα βόδια ήταν επεξεργαστές super computers, πολύ μεγάλων δυνατοτήτων. Άρα καλύτερα λέει, είχε πει να έχεις δύο μεγάλους δυνατούς υπολογιστές παρά 1024 μικρούς. Το μέλλον όμως έδειξε ότι τα 1024 κοτόπουλα ήταν πολύ πιο αποδοτικά, δηλαδή μπορούσαν να φέρουν εις πέρας την ίδια δουλειά που φέρναν δύο μεγάλα βόδια, δύο μεγάλοι υπολογιστές, να το πούμε στη δικιά μας επιστήμη, αλλά ήταν καλύτερα γιατί τρώγανε πολύ λιγότερο. Και το φαγητό σε μας είναι η κατανάλωση ενέργειας. Δηλαδή, είναι καλύτερο να έχουμε πολλούς μικρούς επεξεργαστές παρά έναν πολύ μεγάλο επεξεργαστή που έχει βέβαια τις ίδιες δυνατότητες και το ένα μοντέλο και το άλλο, αλλά οι επεξεργαστές έχουν πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Το νόμο του Μουρ. Το ξέρετε, το γνωρίζετε, κάθε 18 μήνες διπλασιάζει το αριθμός του τρανζίστορ και έχουμε φτάσει να έχουμε τεχνολογίες, πια νανόμετρα, 5 νανόμετρα για παράδειγμα Samsung, κινητά για τους ARM επεξεργαστές, Intel πηγαίνει προς τα 7. Γενικότερα, οδεύουμε προς τόσο μικρές διαστάσεις τρανζίστορ που εμφανίζονται πια και προβλήματα. Εμφανίζονται προβλήματα όπως στις αρχές συμβεβαιότητας του Heisenberg, για παράδειγμα, όπου δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς πού βρίσκεται ένα ηλεκτρόνιο. Και γι' αυτό η απόδοση που επιτυχάνονταν ως τώρα με την αύξηση της ολοκλήρωσης αριθμού τρανζίστορ στην ίδια επιφάνεια πυρητίου έχει πια φτάσει σε κάποιο όριο. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθούν να βρεθούν νέοι τρόποι επίτευξης αυτής της απόδοσης, επίτευξης μια υψηλότερη απόδοση, γιατί συνεχώς θέλουμε υψηλότερη απόδοση. Και αυτό γίνεται με τη χρήση παραπάνω πυρήνων. Έτσι λοιπόν, έχουμε παραπάνω πυρήνες. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το δωρεάν γεύμα των προγραμματιστών έχει τελειώσει. Τι σημαίνει το δωρεάν γεύμα, the freelance? Κάποιος που είχε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, πριν από 15, μάλλον τη δεκαετία του 90, που ένας επεξεργαστής είχε χρονισμό στα 66 MHz, για παράδειγμα, την επόμενη χρονιά
παρουσιαζόταν πιο γρήγορος επεξεργαστής στα 166 MHz, 266 MHz και ούτω καθεξής. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και να μην κάνει τίποτα απολύτως στο πρόγραμμά του, εκτελούνταν πιο γρήγορα. Δηλαδή, επωφελούνταν της τεχνολογικής ανάπτυξης με το να έχει μια διαρκώς καλύτερη εκτέλεση της εφαρμογής του, άρα ήταν ένα δωρεάν γεύμα. Δηλαδή, χωρίς να κάνει τίποτα απολύτως, απολάβανε τα ωφέλη της τεχνολογίας. Βέβαια, πια δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, δεν αυξάνονται οι συχνότητες, έχουν παγιωθεί κάπως οι συχνότητες. Και σημαίνει ότι ένας προγραμματιστής θα πρέπει να δαπανίσει χρόνο, γνώση, να αποκτήσει δεξιότητες στο πώς να εκμεταλλευτεί τις σημερινές αρχιτεκτονικές. Γιατί οι σημερινές αρχιτεκτονικές απαιτούν γνώση του τι βρίσκεται από πίσω για να τις εκμεταλλευτεί κάποιος. Γιατί πρέπει να ξέρεις, για παράδειγμα, αν στοχεύεις σε ένα μηχάνημα που έχει κοινόχρηστη μνήμη, αν στοχεύεις σε ένα μηχάνημα που έχει κατανεμημένη μνήμη, αν στοχεύεις σε GPU. Όλα αυτά συνδέονται με τη γνώση της αρχιτεκτονικής του επεξεργαστικού συστήματος, του επεξεργαστή που θα χρησιμοποιήσεις. Γιατί σταμάτησες η αύξηση συχνότητας ρολογιού, το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική, συνδέονταν κυρίως με την κατανάλωση ενέργειας. Όλο και περισσότερη κατανάλωση ενέργειας είχε ως συνέπεια να έχουμε έκκληση της θερμοκρασίας όλο και περισσότερο και να απαιτεί ένα δυνατό σύστημα ψύξης. Η μεγάλη θερμοκρασία δημιουργούσε προβλήματα στα τρανζίστορ και γενικότερα δεν ήταν μια σοφή επιλογή να συνεχίσουμε να αυξάνουμε τις συχνότητες. Γι' αυτό λοιπόν από το 2005 και μετά έχουν σταματήσει να αυξάνονται οι συχνότητες και η πορεία που ακολουθήθηκε είναι η δημιουργία περισσότερων πυρήνων στο ίδιο σύστημα. Λοιπόν. Και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται παράλληλη εκτέλεση του αλγορίθμου. Και παράλληλη εκτέλεση σημαίνει να έχουμε ταυτόχρονα πολλούς επεξεργαστικούς πυρήνες που να εκμεταλλεύονται τις διαφορετικές ωραίες εκτέλεσης που έχει μια εφαρμογή, που έχει μία εφαρμογή συγκεκριμένη, για να επιληθεί είτε πιο γρήγορα, είτε με μεγαλύτερη ακρίβεια. Άρα έχουμε εκτέλεση από πολλαπλούς επεξεργαστικούς πυρήνες. Το πρόβλημα διαιρείται σε διακεκριμένα τμήματα, κάθε διακεκριμένο τμήμα αποτελείται από σειρές εντολών και εντολές εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Το πρόβλημα είναι πώς ο ίδιος επεξεργαστής θα δημιουργήσει αυτές τις διαφορετικές ροές εκτέλεσης που θα οδηγηθούν στους επεξεργαστές. Πότε κερδίζουμε με την παράλληλη εκτέλεση, αν το πρόγραμμα μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Κάποια προβλήματα δεν παραλληλοποιούνται. Για παράδειγμα, 9 μητέρες δεν θα γεννήσουν ένα παιδί σε ένα μήνα, γιατί είναι ένα πολιτιακό θέμα. Για να καταλάβετε ότι κάποια θέματα μπορούν να παραλληλοποιηθούν, κάποια όχι. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε κάθε φορά τα προβλήματα που παραλληλοποιούνται ή να δημιουργούμε άλλους αλγορίθμους για να λύσουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Γιατί μπορεί το ίδιο πρόβλημα να έχει διαφορετικούς αλγορίθμους, κάποιος αλγόριθμος να μπορεί να παραλληλοποιηθεί, κάποιος άλλος να μην μπορεί να παραλληλοποιηθεί. Είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε και θέματα αλγορίθμου. Και με τα παράλληλα συστήματα μπορούμε να έχουμε είτε πιο γρήγορη επιλύση προβλημάτων, είτε καλύτερα ποιοτικά αποτελέσματα, δηλαδή μεγαλύτερη ανάλυση στα μοντέλα. Πού βρίσκονται οι πολλαπλοί επεξεργαστές? Μπορεί να είναι στον ίδιο υπολογιστή, σε διαφορετικούς υπολογιστές και που συνδέονται με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, σε μια υβριδική κατάσταση. Μπορεί να είναι μάλιστα και στο σύννεφο, σε διαφορετικές τοποθεσίες. Κάποια χαρακτηριστικά των προβλημάτων παράλληλης επεξεργασίας είναι ότι το πρόβλημα μπορεί να διαιρεθεί σε τμήματα τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν παράλληλα. Θα πρέπει δηλαδή ο προγραμματιστής να εμφανίσει αυτή την παραλληλία στον σύμβολο μεταφραστή, στο compiler, στο μεταγλωτιστή. Και γι' αυτό η παραλληλία που μας αφορά εμάς είναι η ρητή παραλληλία, explicit parallelism. Στη ρητή παραλληλία ο ίδιος προγραμματιστής επενεργεί, αλλάζει, τροποποιεί τον κωδικά του και βάζει κατάλληλες εντολές για να εκμεταλλευτεί την παραλληλία. Υπάρχει και ένα άλλο είδος παραλληλίας, όπου δεν μας αφορά, που είναι η μη ρητή παραλληλία, δηλαδή compiler,
που ψάχνει ο ίδιος ο κομπάιλερ και βρίσκει την παραλία, αλλά ακόμα οι κομπάιλερς βρίσκονται σε ένα ανώριμο στάδιο ως προς την έβρεση της παραλίας, γι' αυτό δεν βασιζόμαστε στους κομπάιλερς, άρα στην ανθρώπινη διαίσθηση και στις ανθρώπινες δεξιότητες. Εσείς λοιπόν θα πρέπει να ορίσετε που βρίσκεται η παραλία και να μην βασιστείτε σε κάποιο compiler, γιατί ακόμα δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Στο σύμπαν όλα είναι παράλια. Γίνονται παράλληλες συνέργειες που εντάσσονται μέσα στην ίδια ακολουθία, για παράδειγμα σχηματισμοί γαλαξιών, κινήσεις πλανητών, καιρικά φαινόμενα, κυκλοφοριακό, τεκτονικές κινήσεις, γραμμές παραγωγής, όλα αυτά είναι παράλληλα. Στη φύση όλα είναι παράλληλα, άρα λογική συνέπεια ήταν και τα προγράμματά μας να γίνουν παράλληλα. Πού χρησιμοποιούνται τα συστήματα παράλληλης επεξεργασίας? Αριθμητική προσομοίωση επιστημονικών εφαρμογών, όπως κβαντοχημία, στατιστική μηχανική, στατιστική φυσική, κοσμολογία, αστροφυσική, προσομοίωση ρευστών, σχεδιασμό υλικών, βιολογία, ιατρική, καιρό, προσομοίωση σεισμών, σε πολλά. Παντού. Όσο και για το φάρμακο, για φάρμακο που ψάχνουν για το COVID, αυτά συνδέονται με τα συστήματα παράλληλης κατανομής επεξεργασίας. Ίσως το έχετε δει, αλλά προκειμένου να βρεθεί ένα εμβόλιο, απαιτείται πρώτα από τις χιλιάδες ουσίες, τις χιλιάδες, τα χιλιάδες κομμάτια DNA. Αυτά, η αλήθεια είναι ότι ανήκουν σε άλλη περιοχή, δεν γνωρίζω. Απλώς από όλο αυτό το μεγάλο συνδυασμό που θα δημιουργηθεί, να βρεθούν οι ενώσεις οι οποίες είναι υποσχόμενες στο να λύσουν ένα πρόβλημα. Αντί να δοκιμάσουν λοιπόν, για παράδειγμα, 1.000 φάρμακα, το κάθε φάρμακο έχει κάποιες συγκεκριμένες ενώσεις και ιδιότητες, τα περνάνε από μοντέλα κατάλληλα και από αυτά βρίσκουν, ας πούμε, 50 φάρμακα. Δηλαδή από τα 1.000 γίνεται ένα screening και καταλήγουμε στα 50 και τα 50 αυτά μετά δοκιμάζονται στις διάφορες φάσεις. Και αυτό γίνεται από τη μία με τη χρήση μοντέλων, αλλά από την άλλη με τη χρήση πολύ δυνατών υπερυπολογιστών. Και το HPC βοηθάει στην έβρεση αυτών των εμβολίων και των αντιβιωτικών. Τα συστήματα παραλίας επεξεργασίας χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εφαρμογές, εμπορικές εφαρμογές, όπως ψηφιακά εφέ, σε παιχνίδια, σε καλή απεικόνηση σε ταινίες και πλεονεκτή. Γιατί υπάρχει μείωση του κόστους χρόνου εκτέλεσης. Όσο πιο πολύ υπολογιστική μπορεί να είναι διαθέσιμη, τόσο μειώνεται ο χρόνος και ο χρόνος συνδέεται με το κόστος εκτέλεσης. Αντιμετωπίζονται μεγάλα προβλήματα. Υπάρχουν αυτά τα grand challenges, τα οποία είναι μεγάλα προβλήματα που απαιτούν πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ και θα τα δούμε στη συνέχεια. Και παροχή ταυτόχρονων υπηρεσιών. Άρα λοιπόν, μπορεί πολλοί χρήστες να έχουν πρόσβαση σε κοινές υπηρεσίες και άμεση ανταπόκριση από το σύστημα. Ακόμα και αυτό τώρα που έχουμε εδώ πέρα, το μάθημα, αυτή η τηλεδιάλεξη, υποστηρίζεται από πίσω από παράλληλα συστήματα. Δηλαδή, οι servers της εταιρείας Zoom αποτελούνται από σίγουρα πολλούς πυρήνες για να μπορούν να διαχειρίζονται όλο αυτό το flow της πληροφορίας, των δεδομένων και της κρυπτογράφησης. Μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις που έχουν οριστεί από την κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι, για παράδειγμα, προσομοίωση ρευστών, έβρεση νέων υλικών, η ενέργεια αποσχάση για την ύλη, την ύλη και το για το σύμπαν και συμβολικούς υπολογισμούς. Η μεγάλη ανάπτυξη στους ηριακούς λοιπόν υπολογιστές είναι πιο παρελθόν. Η ταχύτητα εξαρτάται από το πόσο γρήγορα μετακινούνται οι ηλεκτρόνια, δεν μπορούμε να υπερβούμε κάποια φυσικά όρια και ως εκ τούτου οδεύουμε προς την παράλληλη επεξεργασία. Είναι πιο οικονομικό να έχουμε πολλούς μικρούς επεξεργαστές συνδεδεμένους μαζί με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης παρά ένα πολύ μεγάλο σούπερ κομπιούτερ. Βέβαια, η παράλληλη επεξεργασία υπήρχε και στους ηριακούς επεξεργαστές, πολλαπλές μονάδες εκτέλεσης πράξεων, διασωληνωμένες εντολές, υπερενδυμάτωση και άλλες τεχνολογίες. Τα είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Υπενθυμίζω το Super Scalar, που πάντα λέγαμε ότι έχει πολλαπλές μονάδες επεξεργασίας δεδομένων, έχει διάφορα data path. Για
το pipeline που ταυτόχρονα μέσα στον επεξεργαστή βρίσκονται διάφορες συντολές σε ποικίλες φάσεις εκτέλεσης και η υπερενημάτωση. Όλα αυτά τα είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Ήταν κάποια στίγματα τα πρώτα της παράλληλης επεξεργασίας στη κλασική δομή του σηριακού επεξεργαστή. Και υπάρχουν και σήμερα βέβαια αυτά, αλλά θέλαμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Για να επιτύχουμε την παραλληλοποίηση, θα πρέπει να κατανοήσουμε τον κώδικα, να γνωρίζουμε τις καλές πρακτικές, να γνωρίζουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και να διαιρεθεί το πρόβλημα σε υποπροβλήματα για την παράλληλη εκτέλεση. Κάποια ιστορικά στοιχεία. Αρχικά ο Ευκλήδης έχει παρουσιάσει την έννοια της παραλίας, ότι πολλά γεγονότα μπορούν να συμβούν ή στο ίδιο χώρο, το ένα μετά το άλλο, ή στον ίδιο χρόνο σε διαφορετικούς χώρους. Άρα, σαν μια abstract έκφραση, μπορούμε να καταλάβουμε ότι συνδέεται με την παράλληλη επεξεργασία. Βέβαια, επιστημονικά διατυπώθηκε το 1940 από τον Charles Babbage για δυνατότητα παραγωγής αποτελεσμάτων ταυτόχρονα. Πρώτοι παράλληλοι υπολογιστές, Solomon, Ilya Kve, ήταν διανυσματικοί επεξεργαστές δεκαετία του 60, οπότε καταλαβαίνετε τι τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή. Με αρχική εκτίμηση 8 εκατομμυρίων, τελικό κόστος 31 εκατομμύρια. Ήταν η πιο γρήγορη μηχανή ως το 81, δηλαδή 10 χρόνια προσπάθησαν να κατασκευάσουν αυτό το ILIAC, κόστισε πολύ παραπάνω και χρησιμοποιήθηκε πολύ λιγότερο. Αλλά έτσι είναι η έρευνα. Πάντα πρωτοπόρος αναγκαστικά πληρώνει κάτι παραπάνω στο R&D, Research and Development, προκειμένου να φτάσει σε κάτι που να υλοποιεί τις προδιαγραφές. Με τα επόμενες δεκαετίες, ασφαλώς είχε μικρότερο το κόστος, γιατί είχαν γνώση πια πώς να κινηθούν. 16 επεξεργαστές, PDP 11. Η απόδοση αυξήθηκε ταχύτερα με βασικές αρχιτεκτονικές προόδους όπως κρυφή μνήμη, interleaved memory, διαφυλωμένη μνήμη, διασωλήνωση, πολλαπλές λειτουργικές μονάδες. Και γενικότερα υπάρχει μια διαρκής ανάγκη για να έχουμε όλο και παραπάνω εξαρτητική ισχύ. Έχουμε περισσότερες υπολογιστικές απαιτήσεις. Δεν είναι ποτέ αρκετή υπολογιστική ισχύ. Πάντα θέλουμε όλο και περισσότερο. Και εσείς φαντάζομαι και στο προσωπικό σας υπολογιστή θα θέλατε να έχετε ένα πιο γρήγορο υπολογιστή, να υλοποιήσετε π.χ. ένα rendering πιο γρήγορο, ίσως την εκτέλεση ενός μοντέλου πιο γρήγορα, ίσως ένα slicing αν έχετε 3D printer πιο γρήγορο. Όλα αυτά απαιτούν περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Όσο πιο σύνθετο το μοντέλο, τόσο περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Και ποτέ δεν είναι αρκετή υπολογιστική ισχύ. Δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα υπολογιστή με έναν επεξεργαστή με χρόνο εκτέλεση 0,001, όμως μπορούμε να κατασκευάσουμε 1.000 επεξεργαστές να συνδέονται μεταξύ τους με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης με χρόνο κύκλου 1 nanosecond. Και στο τέλος έχουμε ίδιες επιδόσεις, βέβαια, ίδιες επιδόσεις εφόσον το πρόβλημα μπορεί να εκτελεστεί με 1.000 διαφορετικές προές εκτέλεσης σε αυτή την περίπτωση. Αν είναι ένα ακολουθιακό πρόβλημα, δεν έχει ίδιες επιδόσεις. Σε ακολουθιακά συστήματα, λοιπόν, έχουμε κάποιες τεχνικές, όπως είπα, που έχουν χρησιμοποιηθεί. Είπα την υπερενημάτωση, την υπερβάθμωση, εκτέλεση εκτός σειράς, πρόγνωση διακλαδώσεων, διασωλήνωση, προμετάκληση εντολών κ.ο.κ. Βέβαια, όλα αυτά απαιτούν περισσότερο και πιο πολύπλοκο υλικό. Οι τεχνικές αυτές έχουν φτάσει στο όριό τους, γι' αυτό πια έχουμε σε πολλαπλούς πυρήνες. Έχουμε λοιπόν πολλαπλούς πυρήνες, εφόσον βέβαια μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα και στα παράλληλα στήματα, όπως προβλήματα διαχείρισης μνήμης, memory allocation, memory placement, τοπολογία του δικτύου διασύνδεσης, interconnection network, θέματα ανοχής σε σφάλματα, fault tolerance. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βέβαια είναι το λογισμικό. Δηλαδή η γνώση πώς να παραλληλοποιήσουμε κάτι, πώς να έχουμε ρητή ενορχίστρωση και παραλληλοποίηση, προκειμένου να μπορέσει να εκτελεστεί σε πολλαπλούς πυρήνες. Πρέπει το λογισμικό που δημιουργούμε να το σχεδιάζουμε με τρόπο να εκμεταλλευόμαστε παράλληλους πυρήνες. Αλλιώς δεν θα έχουμε κέρδος. Βέβαια, κάποια λογισμικά έχουν φυσικό παραλληλισμό. Για παράδειγμα, το Google Search, που ο καθένας μόλις συνδέεται στην οθόνη αυτή, δίνει κάποιο string αναζήτησης και ο καθένας έχει το δικό του session, αυτό είναι
πρόβλημα με φυσικό παραλληλισμό, γιατί είναι ανεξάρτητα keywords. Βέβαια, εμείς δεν εξετάζουμε αυτή την περίπτωση. Και αυτή είναι παραλληλοποίηση κάποιου προβλήματος. Εμείς εξετάζουμε προβλήματα που δεν έχουν φυσική παραλληλοποίηση, όπου θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να εξάγουμε ή να δημιουργήσουμε αυτή την παραλληλοποίηση, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε τους σημερινούς πυρήνες. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο όμως θα σταματήσουμε αυτή τη διάλεξη. Έχει παρέλθει το 2ωρο της σημερινής διάλεξης, είναι 11 η ώρα. Το quiz κάθε φορά, υπενθυμίζω, θα αφορά την προηγούμενη διάλεξη, τις προηγούμενες διαλέξεις, δηλαδή αν είμαστε στην διάλεξη 5, θα αφορά τις διαλέξεις 1 έως 4, δηλαδή οι διαλέξεις που θα έχουν παραδοθεί, και μπορείτε βέβαια να τις έχετε μελετήσει από το e-class μόνοι σας. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω, να σας πω αύριο 7 η ώρα σας περιμένω όλους, να έχετε βεβαιωθεί μόνο ότι μπορείτε να συνδεθείτε στο Πλειάδες. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στους Πλειάδες, άρα μπορείτε να συνδεθείτε στο Ζαφόρα να δώσετε HPC Fix. Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο Ζαφόρα με τον κωδικό που έχετε στο e-class, στείλτε ένα email, αλλά στείλτε τώρα. Μην το στείλετε δηλαδή 5 λεπτά πριν τις 7 η ώρα. Συνήθως για επίγοντα email θέλω 24 ώρες για να απαντήσω, σύμφωνα με το email είναι tick, και για τα υπόλοιπα email σε 5 εργάσιμες μέρες. Θα σας χαιρετήσω σε αυτό το σημείο, θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια. Κύριε, μπορώ να κάνω λίγο μια ερώτηση? Έλα, ναι, σε ακούω, για πες. Τώρα μπήκα να κάνω δήλωση μαθημάτων και δεν υπάρχει το μάθημά σας στη δήλωση. Θα πρέπει να μιλήσει με την γραμματεία. Θέματα δηλώσεων μαθημάτων, κατευθείαν πάρε τηλέφωνο τώρα την γραμματεία, την κυρία Τριγώνη, και θα σου το επιλύσει. Δεν έχω σχέση εγώ με την ηλεκτρονική γραμματεία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Έγινε, τα λέμε αύριο λοιπόν. Γεια σας.